Όταν σου λείπω να με μυρίζεις. Σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα μπει μια παίκτρια. Όταν σου λείπω να με μυρίζεις. Ξέρεις μόνο το όνομά μου, δεν ξέρεις την ιστορία μου. Παιδιά, είστε 2 ώρες, συζητάτε το ίδιο πράγμα, αλήθεια, σας το λεκουράστηκα. Ναι ρε Άννα μου, θα το συζητήσουμε. Ναι, αλλά κόφτε το. Άμα θέλεις, τι να σου πω. Δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς όμως. Μα είναι τραγικό. Το βράδυ σήμερα, ένας παίκτης του Power of Love θα φύγει από το σπίτι ένας νέος στάρ. Αντρέα, πώς νιώθεις που είσαι μια εβδομάδα στο σπίτι του Power of Love ξανά? Δεν είναι έτσι όπως το περίμενες? Κάποια ναι, κάποια όχι. Ποια δεν είναι όπως τα περίμενες? Ο Μιχάλης είναι με τη δουλειά. Αντρέα, ποιος πιστεύεις ότι θα βγει πιο δημοφιλή σήμερα στο σπίτι? Παναγιώτης και η Στέλλα. Σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα μπει μια παίκτρια. Θα σας πω 2. Τις πρώτες 2. Τα κορίτσια λοιπόν αυτά είναι τα αγόρια που ψηφίστηκαν περισσότερο από τον κόσμο για αυτή την εβδομάδα
είναι. Έλα ρε, τι τέλειο γλυκούλη, θα τρελαθώ. Έλα ρε. Και αυτά γράφουνε μέσα όλοι. Πάνω, δεν το πιστεύω αυτό που έκανε η Στέλλα. Τέλειο. Τι είναι αυτό. Τι γλυκούλης που είσαι. Πού από παιδί το είδατε. Έχει ένα αρκούδο τόσο. Στο ψυγείο. Αλήθεια. Ναι ρε, γλυκούλης. Χρειάζεται να με κάθεται και κοιτάει. Γλυκούλη. Είναι τέλειο. Κάθε και κοιτάει. Κοίτα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Είναι τέλειο. Μπράβο το. Μυρίζει πάνω. Πόσο του μήνα έχουμε ποτέ. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο του μήνα έχουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Τον πάνω κοιτάξτε, παιδιά. Διάβασε, Στέλλα, διάβασε. Έλα, διάβασε τα. Τα καταλάβεις από ποιον είναι. Γιατί με σηκώσα δεν το έχει καταλάβει. Τι ωραίο αρκουδάκι είναι αυτό. Έχει και τ' άρωμα επάνω. Τέλειο. Τέλειο πάνω. Μυρίζει Πάνος. Μα δεν στο στείλω Πάνος, Στέλλα. Θα το παίρνω αγκαλιά να κοιμάμαι, είναι πολύ ωραίο, σε ευχαριστώ. Αυτογραφάτια που έχουμε σίγουρα. Τι? Αυτό γράφει το γράμμα. Τι το γράμμα? Όταν σου λείπω να με μυρίζεις. Έλα ρε. Έλα εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Άμα γράψει ο τι? Μην πάρω κι άλλη κάρτα. Θα έρθω σε λίγο. Φέρτε μου λίγο τον Πάνο από εδώ. Δεν έχω συγκινηθεί τώρα, δεν μπορώ να με κλείσω. Πάω στο ψυγείο. Πώς στο ψυγείο μας το σουραγίσανε. Έλα εδώ. Ψυγείο επίτηδες. Δεν μοιάζω με τα ροκουδάκι σήμερα. Έλα εδώ. Αγάπη μου, θέλω να έρθω, θα μου αφήνουνε. Είναι πολύ ωραίο και αυτό που έγραψες. Δεν το διαβάζω να τα ακούσουν όλοι. Εγώ στη θέση σου θα ρίσκαρα μια κάρτα κίτρινη. Εγώ στη θέση σου. Μην το μυρίζεις ρε, πήγαινε. Μην το μυρίζεις λέει, πήγαινε. Όλα μυρίζουν Πάνος. Που τελείως μου ζητούσε άρωμα το πρωί. Τελείωσε δικό του. Τελείωσε δικό του. Πάνο. Έλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστώ, τίποτα. Έλα, πείτε τα, πείτε τα. Μια αγκαλίτσα. Κώστησε, λέει κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Ο Πάνος θα βάζει φινάλι. Έλα λίγο. Έρχομαι. Αν θέλει κίτρινη κάρτα. Εάν θέλει την κίτρινη κάρτα. Πάνω, εάν θέλει την κίτρινη κάρτα, τη θέλεις. Ξύπνησαν τα κορίτσια, πήγαν στο σπίτι, εκεί στο ψυγείο υπήρχε ένας αρκούδος, ο οποίος ήταν για τη Στέλλα. Αυτά τα κάνω τα δωράκια τα μικρά γιατί δεν μπορώ να λέω πολλά λόγια γενικά στη σχέση ότι ξέρεις με το βέβαιος μαζί και αυτά, οπότε κάνω μικρά δωράκια. Πολύ ωραίο το αρκουδάκι! Θα τρελαθώ! Αρέσει τον αρκουδάκι! Είναι καλή θερμοκρασία. Άκου λίγο. Έλα ρε κούτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μην κλάψεις τώρα. Αυτό είναι το Ζαρλομιζεράκι. Α, είναι το παιδί μας. Ναι, είναι το παιδί μας. Σε ποιον μοιάζει. Σε ποιον μοιάζει το παιδί μας. Είναι το παιδί μας. Σε ποιον μοιάζει. Σε μένα. Τον πάρα. Εγώ το παιδί σας. Είναι ο αδερφός μου. Τι κάνετε. Νομίζω ότι μοιάζει τον Πάνο. Μοιάζει. Ναι, ίδιος. Τα μάγουλα είναι ίδια. Πάμε και εμείς δίπλα να τους χαρούμε από κοντά. Είναι πάρα πολύ. Και μου αρέσουν τα αρκουδάκια. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που είναι ίδια με το κουκλάκι Στέλλα σήμερα. Πώς είμαι. Είχε ένα πιο μεγάλο, αλλά δεν μ' άφησε ο Μιχάλης το πάρω. Γιατί. Το πιο μεγάλο. Γιατί λέει πότο. Ήταν πολύ βαρύ. Πώς θα κοιμηθεί με το. Ήταν διπλάσιο. Όχι, μια χαρά. Αυτό. Θα με το ψυχή μα. Αν δεν το παίρνω καλιά να κοιμάμαι. Πάντα σου λέει πότο παίρνει. Τι λέει. Έχει το άρωμα ακόμα εκεί. Βλέπω ταινία από εκεί. Το παίρνω καλιά να κοιμάμαι. Θα το βάλω. Αυτό.
Θα βάλει. Πώ βάζουν τα παιδάκια στο τέτοιο που τα κουβαλάνε. Το βάλει το βιολί. Πλάτη μου. Και θα έχει τα αρκούδα από πίσω. Πάρουμε καρότσι. Κάνουμε εμεί το βονικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, ρε μου, μην ευχαριστεί, δεν ήταν τίποτα. Μου αρέσουν τα αρκουδάκια. Κάνω δώρα εγώ, να πα και πληρώσει τα εισιτήρια για το ταξίδι. Θα πάμε το πολύ. Σήμερα ο Πάνος μου έφερε έναν αρκούδο με ένα γράμμα πάνω και έλεγε ο αρκούδος I love you και μύριζε και Πάνος. Και το είδα. Εν τω μεταξύ το έχω προσέξει και με φωνάζει η Τζούλια μου λέει δες και τρέχω στην κουζίνα και βλέπω τον αρκούδο δεμένο στο ψυγείο και τρελάθηκα. Και διάβασα μετά και το γράμμα και ήταν τόσο ωραίο αυτό το δώρο. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Έτσι πως το πάτε, θα αρχίσουν τα αρκουδάκια να αρέσουν και σε μένα. Δεν τόσοι. Και τα μπαλόνια και τα τριαντάφυλλα. Όλα, έτσι πως το πάτε, στο τέλος θα φεύγουμε αρκουδάκια. Στο σπίτι μου στην Κρήτη έχω όλα τα αρκουδάκια μου. Από μικρή που τα μαζεύω και δεν αφήνω τη μάνα μου να τα φυλάξει. Έβαλες ακόμα ένα σλίπ. Μαδάει λίγο να ξέρεις. Δεν πειράζει. Τέλειο. Κι εγώ μαδάω, μαδάνε οι τρέσες μου, είναι παιδί μου αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ. Τι ωραία να πω. Είσαι πολύ γλυκούλης. Καλό είναι αυτό. Ναι, εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ καλό. Όλα καλά. Τώρα θέλω να χαμογελάσεις. Μα συγκινήθηκα. Και μου κροϊδεύουν που μιλάω τόσο γλυκά. Γιατί εμένα, εφέλιο μου, τι θα μου κάνουνε. Γιατί να σε κοροϊδεύουν εσένα. Έχω μιλήσει. Α, ο Ζάρλας, αρκουδάκια και τέτοια. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Θέλω να καταλάβουν και οι φίλοι μου ότι αυτό που είμαι το δείχνω και στη κάμερα και είμαι αυθεντικός ρε φίλε. Καταλαβαίνω τι μου λες. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να απαντήσω. Γιατί το επεξεργάζομαι τώρα. Πάρε το χρόνο σου ρε φιλαράκι μου, αλλά μην προσβάλλω στην κάμερα. Είμαι ο Σοκράτης και είμαι αυθεντικός ρε φίλε. Αυτό που είμαι το δείχνω. Έχεις δίκιο ρε Σοκράτη. Καταλαβαίνω. Αν δεν πει τα καβάτσω σε όλα εδώ μέσα και φύγω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εδώ πατάς το κουμπί. Έχει κουμπί εδώ ή το πατάς. Μου λείπει πάρα πολύ. Ποιος. Είσαι ερωτευμένος ρε τώρα, τι έγινε ρε φίλε. Ποιο ρε παιδί. Την αγαπάω πάρα πολύ. Σοκράτη, μ' ακούς. Εσύ, αυτό. Θα την κλέψω και θα την πάρω μαζί μου στην Τσίπρο. Θα την πάρω να μείνει σπίτι μου. Θα κάνουμε και δωράκια, ένα σωρό. Για πες. Κάτσε κάτι, με τρώει λίγο στο κεφάλι από πίσω. Μπορείς να μου το ξέρεις λίγο. Θυμάστε πριν δύο εβδομάδες που είχε δείξει το επεισόδιο με το Ζάρλα που μπήκε στο σπίτι. Ναι. Που έγινε εδώ με το σκηνικό με τα πιάτα. Ναι. Λοιπόν, εγώ γενικά δεν θα δώσω σημασία ούτε στο τι θα πούνε, ούτε στο τι θα γράψουνε. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ναι. Αλλά όταν σχεδόν η μισή Ελλάδα. Ναι. Βάζει μία λέξη η οποία δεν αντιστοιχεί σε σένα. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Με προσβάλλει πολύ. Εγώ το, ας πούμε, το πρωί ήμουνα έτοιμη να τα σπάσω όλα, πραγματικά. Οκ. Okay. Απλά προσευχήθηκα, ηρέμησα και είπα θα μπω, γιατί δεν χρειάζεται να δώσω αυτό το feelings, ούτε αυτό το vibe, ότι είμαι χάλια και πρέπει να είστε και εσείς χάλια. Απλά όταν υπάρχει μία λέξη η οποία δεν αντιστοιχεί όπως βρωμιάρα σε μένα, θέλω να δείξω, όχι να δείξω, ούτε να αποδείξω. Θέλω απλά να βάλω κάποια πράγματα στην θέση τους. Σωστό. Καταλαβες. Εγώ τα πήρα αυτά τα μηνύματα, να ξέρεις. Εγώ δεν πήρα μήνυμα. Γιατί την επίθεση την δέχτηκα πάρα πολύ προς εμένα, ναι. Χωρίς να φταίω μόνο εγώ. Γιατί, να σου πω κάτι, καμία εδώ μέσα δεν είναι βρωμιάρα. Δεν είμαστε βρωμιάρες. Όχι. Αν ήμασταν βρωμιάρες, θα μυρίζαμε, θα ήμασταν χάλια, θα ήμασταν. Δεν θα μπορούσαν τα αγόρια να μας πλησιάσουν καταρχάς. Θα βλέπεις τελευταίο καιρό πόσο σε έχω ψηλά. Λες να πάω δίπλα στο σπίτι να πάρω την Αθηνά να την κλέψω. Και να φύγω. Ε. Δεν σε νοιάζει, θα πάρεις κόκκινη κάρτα, η κίτρινη. Δεν με νοιάζει και πολύ.
Δεν με νοιάζει, θα σηκωθώ να φύγω. Μαζί με την Αθηνά. Δεν πάει άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Αν δεν μέτρωγε και λίγο το κεφάλι. Έχει τον παράκανε αυτό που κάνει, θα με επηρέασει το. Αν δημιουργά σύντριγε γύρω από το όνομά μου. Για πες σου, Γράτη. Έλα, κόφτω, άντε, αλλάζουμε σκηνικό. Θες να κάνεις εσύ τον κάποιον άλλον, να κάνω κάποιον άλλον. Όχι. Τον Ανδρέα μην κάνεις μόνο και είμαστε οκ. Okay. Ο Πάνος έμεινε δίπλα. Να. Καλή φάση. Τόσο καιρό να βγάλουμε ένα πρόγραμμα και σε αυτό φταίμε όλες. Όλες, εγώ, εσύ, όλες. Που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα και είναι άδικο το ότι αυτή τη στιγμή το έχει πάρει μόνο η Αθηνά Πάνος. Αυτό. Αυτό. Καταλαβες. Γιατί η επίθεση την πήρα μόνο εγώ. Ένιωσα αυτή την ενέργεια από τα κορίτσια ότι η Αθηνά. Η Αθηνά, η Αθηνά, η Αθηνά. Όχι, ρε φίλε. Είσαι και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και όλες μας εδώ πέρα. Αλλά σίγουρα, δεν είμαστε μόνο εσύ. Εννοείται πως δεν είμαστε βρωμιάρες. Γιατί άκουσα και αυτή τη λέξη βρωμιάρες. Ποιες είναι βρωμιάρες. Ποιες. Επειδή ήταν 2-3 φορές τα πιάτα εκεί πέρα. Σημαίνει ότι είμαστε βρωμιάρες. Πριν σπίτι το είναι καθαρό, Πάσχα. Πάντα είμαστε. Πριν Πάνω, το Πάσχα, καλημέρα. Το επεισόδιο. Και δέχτηκα αυτή την ενέργεια. Το λένε ρε παιδί μου στα social media. Δεν το λένε οι βρωμιάρες, η βρωμιάρα αυτό. Που σου λέω δεν θα δώσω σημασία στο τι λένε, δεν κάθομαι να ασχολούμαι. Αλλά όταν με προσβάλλεις με αυτή τη λέξη, θα μιλήσω. Γιατί πρέπει και εγώ να δείξω το ποια είναι η δική μου θέση σε όλο αυτό το σπίτι. Γιατί εγώ αύριο μεθαύριο θα βγω από αυτό το σπίτι. Καταλαβαίνεις. Δεν θα είμαι για πάντα σε αυτό το σπίτι. Δεν είναι είναι το σπίτι μας, αλλά δεν θα είμαι για πάντα σε αυτό το σπίτι. Μπορεί αύριο, σήμερα στον καλά, ας πούμε, να αποχωρήσω εγώ. Ή την άλλη εβδομάδα να αποχωρήσω εγώ. Δεν το ξέρεις. Οπότε η κοινωνία με περιμένει. Και πρέπει κάπως εγώ να δείξω ότι ξέρεις τι. Εκεί πέρα ήταν τα δικά μας θέματα. Δεν θέλω να υπάρχει ταμπέλα βρωμιάρα. Καλέ, όχι. Δεν αντιστοιχεί σε μένα αυτή η ταμπέλα. Καμία παιδιά δεν είναι βρωμιάρα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Αν είναι να πάει σε κάποιον, σας πάει ομαδικός προπόσης. Γι' αυτό και εγώ, ένα πρόγραμμα. Γι' αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, όταν κάναμε για τα πιάτα, προσπαθούσα να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πιάτα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα πιάτα δεν είναι το θέμα. Ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για κάποιο λόγο. Το θέμα έτσι κι αλλιώς έχει λήξει. Γιατί όλες μας προσπαθήσαμε και είμαστε κομπλέ. Και είμαστε καλά. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά μην τρελαθείτε. Και καταλαβές. Απλά τόσο όταν πιο σοβαρά αυτή τη λέξη. Στιγμή. Όχι, για μένα είναι σοβαρά αυτά, παιδιά. Ντάξει. Για μένα είναι σοβαρά. Γιατί εγώ αύριο μεθαύριο θα βγω από εδώ και δεν θέλω να υπάρχει αυτή η ταμπέλα. Όχι ότι με απασχολεί. Θέλω να βάλω κι εγώ τη θέση μου και να δείξω ρε παιδί μου κάποια πράγματα. Τώρα αν η Άννα δεν ήταν. 30 και ήταν 40. 35. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα θα νιώθες. Τι είπα να πει αυτό. Ότι έχει ταμπού επειδή είναι μεγαλύτερη. Θα μου πει παράδειγμα. Το βγαλέ... Δεν με νοιάζει η ηλικία. Από τη στιγμή που σου βγάλε αυτό το συνέστημα, το αίσθημα και ερωτεύτηκε, είναι ότι καλύτερο. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει κάποια συναισθήματα, όσο και να είναι, δεν με απασχολεί. Μα πάντα έλεγα ότι μου αρέσουν οι μεγαλύτερες. Πάντα έδινα στη ζωή μου, ρε παιδάκι μου, το έκοβα μαχαίρι όταν κάποιοι ήταν μικρότεροι, γιατί ήμουν προκατηλημένος ότι είναι μικρή, οπότε δεν θα έχει μυαλό. Έχει μυαλό, ναι. Ναι. Μπορεί να ήταν λάθος, το δεν ξέρω. Αλλά πάντα έμπλεκαμε μεγαλύτερες γιατί ήθελα να συνεννοούμε. Τώρα η Άννα, αν ήταν 40-50, που λέει ο λόγος, από τη στιγμή που μου κάνει σαν άνθρωπος, δεν θα κοιτάξω τώρα το νούμερο. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι να με καλύπτει. Το νούμερο τώρα είναι νούμερο. Εντάξει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία της γυναίκας. Πάντα με ελκούσε η γυναίκα να είναι μεγαλύτερα από μένα, για τους δικούς μου λόγους. Δεν θεωρώ, δηλαδή, είχα μια κουβέντα με τον Νίκο και λέγαμε ότι μπορεί η Άννα να είναι μεγαλύτερη ή οποιαδήποτε Άννα να είναι μεγαλύτερη. Δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί για μένα δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Παίζει το μυαλό και μόνο. Όταν τελειώσω, θέλω να σα μιλήσω. Τελειώσω. Ένα άτομο, δύο, ξέρω εγώ προσωπικά σε όλους. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Πείτε τα, πείτε, δεν υπάρχει θέμα. Πείτε, ρε, πρέπει να μας αφήσεις χωριστά το καθένα. Ε, όχι. Πες, τώρα εδώ που είμαστε έτσι. Τίποτα αυτό, απλά, βασικά δεν θέλω, δεν τους θέλω όλους μαζί, έτσι. Ας είναι 2-2, με τουλάχιστον, με την επιστροφή μου. Εσύ, Νίκο, μην επεραστείς εσύ από τις απαντήσεις του Νίκου. Αυτό, δεν ακούω. Γι' αυτό δεν θέλω όλους μαζί. Με την επιστροφή μου, έτσι. Να πάω να βάλω ένα τσάκι και να έρθω. Εννοείται, ρε φίλε. Με τον Νίκο μιλάω. Εντάξει. Εννοείται. Με την επιστροφή μου. Θέλω ειλικρινά τώρα, έτσι είσαι, ξέρω ότι είσαι ντόμπορο άτομο και αυτά από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και ξέρει πώς είμαι.
αυτό που έγινε χθες όλο με τη σύνδεση του, το τέτοιο που έλεγα, ξέρω εγώ, ότι. Ναι. 9 άτομα, 13, πόσοι είναι, ξέρω εγώ, πόσοι. Μπορεί να μην θέλα να έρθεις. Μπορεί να. Ναι, εσύ προσωπικά ήθελες να έρθω. Εννοείται. Χάρηκες που ήρθα. Και βέβαια χάρηκα. Α, αυτό. Είναι δύο τις ερωτήσεις να το κάνω εγώ. Δεν είχα κανένα πρόβλημα μαζί σου. Δεν είχα. Ποτέ δεν είχα, νομίζω ότι δεν είχαμε έρθει σε ναι, ναι, δεν το έχω καταλάβει εγώ προσωπικά. Εντάξει. Προσωπικά. Άξιζε την πρόταση. Α, μας κλείδωσαν. Μας πέθαναν. Εγώ τι φταίω εδώ, δεν φωνάζετε τουλάχιστον να έρθει και ο άντρας μου να πάω από δίπλα. Όλα. Πώς να πάω δίπλα στον άντρα μου, με έχουν κλειδώσει αυτοί απ' έξω. Σε είδα κάτω, παιδί. Αυτοί εδώ παντρεύονται. Έλα, παιδί μου εδώ. Τι να κάνω, έλα, με τον αρκούδο να τα φτιάξω. Αύριο πάμε για μπομπονιέρες. Πάμε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Θα σε φτιάξω εγώ. Πάει ο καημένος κάθε με τον αρκούδο, λέει τι έκανε. Είμαστε ακόμα στα μισά, στο τέλος τι θα γίνει. Είμαστε ακόμα, λέω, στα μισά. Τι θα γίνει στο τέλος. Λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Εσύ είχες ένα διάλειμμα εδώ 15 μέρες που έφυγες. Εμείς συνεχίσαμε τους ρυθμούς αυτούς. Τα νεύρα μας είναι ακόμα πιο. Δηλαδή, σπάσανε περισσότερο. Και, δηλαδή, φαντάσου που εγώ δεν έχω και σχέση, έτσι. Φαντάσου και ο Παναγιώτης που ζει ένα μαρτύριο. Θα ανοίξει πόρτα, δεν θα ανοίξει πόρτα. Θα την δω, δεν θα την δω. Όλα αυτά. Εσύ το δικό σου. Ναι. Άρα η ψυχολογία μου δεν είναι ίδια όπως ήταν όταν έφυγες. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες. Άρα δεν βλέπω κάποιον. Βλέπεις αλλαγή σε μένα ότι προς εσάς μία απότομη, μία ότι. Αυτό το ότι ήρθα και θα σας. Όχι, ρε. Βλέπεις κάτι τέτοιο. Ότι έδωσες μια ζωντάνια στο σπίτι είναι άλλο έτσι, θέμα. Πόσο μάλλον, κάνει. Αν βλέπετε κάτι τέτοιο, είναι αυτά που βλέπω κι εγώ 15 μέρες στα επεισόδια. Mm-hmm. Έτσι, που κάποιοι λένε κάτι, έτσι. Δηλαδή που δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα. Κι εγώ δεν είναι λογικό να έχω κάποια. Δεν είναι κακό να τα λες αυτά. Καταλαβαίνεις. Και μου αρέσει να τα λέω στον καθένα προσωπικά. Όπως είπα του Δώρο, όπως είπα του Πάνο, όπως είπα. Ναι, όποιον έχει το θέμα. Ναι. Με την Κλαούντια, οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε. Τέλος πάντων αυτό, ότι εσύ δεν έχεις και πιστεύεις ότι δεν έχω αλλάξει. Θέλω να σου μετρήσω για να δω πώς είναι αυτή. Αυτό. Εσύ δεν γνωρίζεις αυτή τη διαδικασία. Ναι, ούτε εγώ, όχι. Και 13 να είναι, και 13 να είναι που να μην θέλουν. Δεν με νοιάζει. Εσύ θα σου Ανδρέας ο αδερφός. Άκουσα με λίγο. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Ξέρεις ότι δεν με απασχολεί καθόλου. Απλά είναι, θα το κάνω μόνο και μόνο από περιέργεια για να δω. Τι λένε και τι μου λένε τώρα εμένα τέτα-τέτ. Ναι. Καταλαβες, είναι ο μόνος λόγος που το κάνω. Πιστεύεις ότι έχω αλλάξει αυτό που είπα τον Νίκο, ότι ήρθα με φόρα και ότι θα σας... Όπως ήρθες... Γρήγορα όμως για να προλάβω και αγόρια και κορίτσια. Όπως έφυγες, θα τα προλάβεις, ρόλα, ρε. Όπως έφυγες, έτσι ήρθες. Εμένα προσωπικά δεν μου είχε κάνει τίποτα. Οπότε θα μιλήσω μόνο ατομικά. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάνουμε και έξω, θα κάνουμε αυτά που κάνουμε τέλος πάντων έξω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα αυτά που άκουγα χθες, το είπα και χθες και στη Μαρία. Τώρα αυτά που άκουγα χθες που λέγανε τα κορίτσια, ότι μπορεί να είπες ότι αυτό με την τηλεθέαση, παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς το είπες. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, το είπα αυτό που είπα. Ναι, θα το συζητήσω μετά. Αν το είπες αυτό, δεν ήταν ωραίο. Αν το είπες. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Είπα τι μου είπαν. Αυτό είπα. Είπα ότι έλαβα χίλια μηνύματα ότι μου είπαν ότι δεν βλέπουμε το επεισόδιο. Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα κάτι άλλο. Αν καθόμασταν και λέγαμε τι λέμε, τι μας λένε, τελειώσαμε. Όχι, φίλε, μου άρεσε απλά και το είπα. Ναι. Ήθελα και το είπα ότι. Απλά πρέπει να φιλτράρουμε γιατί ήδη πως το πήρανε. Δεν με νοιάζει πως θα το πάρουν. Εντάξει, δηλαδή, ω πούμε, να πω. Σκέφτηκα αυτό, κάτσε να δω τι αρέσει. Σε εισαγωγικά. Τι δεν αρέσει, να το. Σε εισαγωγικά για να σε προστατέψω και καλά εισαγωγικά. Ωραία. Τώρα, έτσι, απλά εντάξει, έτσι, απλά σου λέω επειδή ακούγεται κάπως αυτό και έχουν δίκιο έτσι ψωγείτε αν το είπες. Θέλουν και το ακούν διαφορετικά. Συμφωνώ σε αυτό. Πάντως άμα με ρωτάς προσωπικά, όχι. Προσωπικά το εκλογή ότι δεν έχω ένα πρόβλημα. Όταν ήρθε, όταν έφυγε και ξαναμπήκε πάλι, για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα ο καθένας συμπεριφέρεται διαφορετικά. Το πώς σκέφτεται ο Ανδρέας, το τι θέλει να κάνει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θέλει να καταφέρει με αυτό. Φαντάζομαι ότι θέλει να φέρει ισορροπίες και να θέλει να είναι όλα καλά στο σπίτι. Μάλλον γι' αυτό το κάνει. Ξέρεις μόνο το όνομά μου, δεν ξέρεις την ιστορία μου. Έτσι. Συμφωνώ. Έτσι. Ναι. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ξέρεις μόνο το όνομά μου, αλλά δεν ξέρεις την ιστορία μου. Και αυτό που είπε και η Κλόη, ξαναπέστο με το περπατά. Προσπάθησε να περπατήσεις με τα παπούτσια μου και δες που θα φτάσεις. Πραγματικά. Πολύ σωστό. Πραγματικά. Μα έτσι είναι. Να ρωτήσω κάτι. Θυμάται κάποια που έχουμε κανέλα. Είναι στο σιρτάρι πάνω από την από τη δοστιέρα. Πάμε στο κοιό. Έρχομαι, κανονίστε. Φίλο Δάφνης τέτοια έχουμε. Εγώ απογοητεύομαι ώρες-ώρες. Όχι κάτι που γίνεται εδώ. Για συμπεριφορές που παίρνω έξω. Mm-hmm. Γιατί
Όλοι θα κάνουμε λαθάκια. Λαθάκια μεγάλα, μικρά. Εννοείται, δεν μας νοιάζει. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά να σου πω κάτι. Θα έχεις την άποψή σου, θα κάνεις και την επίθεσή σου. Θέλω 2-4 ζούλες με 2-3 απαντήσεις. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, χάρηκες που ήρθα. Να. Πάει αυτό. Δεν θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι έχω αλλάξει και ότι ήρθα με ένα σκοπό μέσα ότι θα σας αυτό. Ότι θα σας. Θα σου απαντήσω και θα σε αιτιολογήσω κιόλας, αν μου επιτρέπεις. Είσαι ακριβώς ο ίδιος που ήσουν και πριν, ρε φιλά. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου και θα σου αιτιολογήσω ως εξής. Ότι έχω π.χ. Αν θυμάσαι. Είχε τύχει και είχαν. Μέντε λεπτομέρειε. Είχα τύχει και είχαν ευρεάσει το παρελθόν μαζί σου. Εννοείται, ρε. Στο σκηνικό τη κάρτα, π.χ. Ναι, ρε, φίλε, όλοι. Εκεί. Είπαμε, θυμάμαι ακριβώς τα πάντα. Ναι, δηλαδή. Που είχε τσεκωθεί με και με. Ναι. Του λέω σίγουρα, δηλαδή τι περιμένει. Αυτό. Πήγαινε με μαζί. Αλλά είσαι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ωραία. Νιώθεις ότι ήρθα μέσα, παιδί μου, ότι. Πώς θα το πω τώρα. Ότι ψωνίστηκα, ότι. Δική μου ερώτηση αυτή, έτσι. Δεν την έκανα στα παιδιά. Όσο καθένα θα κάνω αυτό που θέλω. Νιώθεις ότι ψωνίστηκα εγώ, ότι το βλέπω διαφορετικά, ότι μπήκα μέσα, παιδί μου, ότι με έναν αέρα, ότι ξέρω εγώ επειδή είμαι ψήφιος ο κόσμος και έτσι. Ότι... Όχι, ρε φίλε. Είσαι ακριβώς ο ίδιος που ήσουν και πριν. Απλά είπα ότι χάρηκα πολύ. Δεν σε ήξεραν, δεν μπήκαν στη διαδικασία, μάλλον να σε γνωρίσουν λίγο πιο βαθιά. Ωραία, πάει αυτό. Τέλος πάντων. Να σου βάλω μια παρένθεση σε αυτό. Εγώ χθες δεν ήθελα να μιλήσω όταν το είπα αυτό. Ναι, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα στιγμή. Γιατί. Ναι. Και τη Μαρία θέλω και εγώ και μου λέει: όχι, εντάξει, δεν γίνεται να μιλήσουν όλοι. Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί δεν ήθελα να διαχωρίσω λίγο τη θέση μου σε αυτό. Λοιπόν, ο Ανδρέας δεν είναι απλά ο ίδιος. Ο Ανδρέας είναι φτιστός. Παιδιά, είστε 2 ώρες, συζητάτε το ίδιο πράγμα, αλήθεια σας, το λεκουράστηκα. Ναι, ρε Άννα μου, θα το συζητήσουμε. Ναι, αλλά κόφτε το. Θέλεις, τι να σου πω. Κόφτε το, είναι 2 ώρες. Με πειράζει. Εσένα σε πειράζει, είναι άλλοι 4 άνθρωποι που ακούν, συζητάτε το ίδιο πράγμα, Αθήνα. Ναι, αλλά και συμφωνούν μαζί μου, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά είμαστε 2 ώρες, συζητάμε το ίδιο πράγμα. Εμένα, ας πούμε, με πειράζει. Αν πούνε οι κοπέλες, ας αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε. Και τι θα σας συζητήσουμε. Ωραία, συζητήσουμε. Έχουμε μια. Σήμερα, σήμερα βγαίνουν οι δύο καλύτεροι παίκτες. Δεν με ακούς. Θέλω να συζητήσω. Δεν με ακούς όμως. Θέλω να συζητήσω όμως γιατί αυτό με πειράζει. Συνέχισε. 7,5 ώρες για τα πιάτα. 10 ώρες θα το συζητάω άμα θέλω. Κάτσε και συζητήσω. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τι θα μου πεις να συζητήσω. Μα αν είναι δυνατόν, θα μου πει τι να συζητήσω, ρε παιδιά. Έλα, εντάξει, όλα καλά. Μα τραγικό. Συζητάμε 2 ώρες. Θα το συζητήσουμε 10 ώρες άμα μας αποσχολεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι τραγικό! Να σου πω γιατί κάτσε και ασχολείσαι τώρα, γιατί δεν είναι σημασία. Όχι, μα μου λέει 2 ώρες. Το θέλω να το συζητήσω 15 ώρες. Τι σε νοιάζει εσένα. Να σου πω εγώ κάτι. Μα τι σε νοιάζει εσένα. Να σου πω κάτι το οποίο το κάνω και εγώ πλέον. Μπενάκης Βιεννάκης. Μπενάκης Βιεννάκης. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν πάνε να λέει όλο το θέλει. Συζητά 2 ώρες, θα το συζητήσω 20 ώρες άμα θέλω. Έλεος πια. Έλα ρε, relax. Μα δεν γίνονται αυτά που ακούω εδώ μέσα, πραγματικά. Πολλά δεν γίνονται. Έλα, συζητήσουμε για τα αγόρια. Αυτό σε ενδιαφέρει. Α πούμε για τον Πάνο, για τον Παναγιώτη, για το ποια θα βγει καλύτερη. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και αυτό θα συζητήσουμε, ρε φίλε. Έτσι. Δωρό, κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε ή με το. Ναι, θες να το ξεκινήσουμε πρώτα εμείς. Έλα λίγο εδώ. Επειδή κάποια στιγμή είναι. Τι. Γενικό και αόριστο. Τι. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει η στιγμή. Θες να το κάνουμε τώρα. Δεν το κατάλαβα. Κάτσε, γιατί. Αλήθεια δεν το κατάλαβα. Τι είναι. Σου λέω τώρα. Θες, επειδή λες κάποια στιγμή. Ναι, θα μιλήσω μόνο τα παιδιά. Αυτό. Έλα, πάμε εκεί. Θέλω. 2-3 πράγματα. Εδώ γιατί έχω καλό πλάνο. Κάτσε, πού θα κάτσε. Αχ, τα πόδια. Καφεδάκι. Όχι, καφέ, τσάι. Δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω. Α, τον έχεις μοιράσει το χρόνο. Ναι, τον έχω μοιράσει. Ωραίο άρωμα. Ναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι, να σου έρθει. Πήρα έτσι ένα από τα. Αυτά πάω. Είσαι άρρωστος καταρχάς, σε βλέπω. Όχι, θα μου περάσει. Ξέχνα ότι. Ότι. Υπόθηκε. Σε εμάς, στις κόντρες όλα αυτά, με ερωτήσεις, με έτσι όλα αυτά, είναι άσχετα. Okay. Έτσι. Άλλα πράγματα θα σου πω. Θέλω να απαντάς σε κάποιες ερωτησούλες.
Okay. Απλά και όμορφα. Ναι. Χωρίς αιτιολογίες ή άμα θες, βάλε μια αιτιολογία πολύ μικρή. Σε άμα χρειάζεται αιτιολογία, θα την αιτιολογήσω. Δεν χρειάζεται όμως να πούμε πολλά. Ναι. Εντάξει, με όλους θα μιλήσω και με όλους. Λοιπόν, από περιέργεια μου. Λοιπόν. Χάρηκες που ήρθα πάλι πίσω. Εννοείται ότι χάρηκα. Την ίδια ερώτηση την κάνω και σε όλους και σε όλες θα την κάνω. Θα μου βάλεις το ρο αλήθεια. Όχι, ρε. Τι ωραίο αυτό. Τρελάθηκα εγώ που μπορώ να πάρω το παιδί αυτό το αρκουδάκι. Μυρίζει Πάνος. Ρε, θα γελάει για να διαβάσω. Να διαβάσω κρυφά. Όχι δυνατά, να το διαβάσω. Κι εγώ θέλω. Ε, μόνο εμείς. Μα γιατί είστε τώρα τέτοιοι. Ε, λίγο. Δυνατά. Να μου πεις με τους δικούς σας τα οργανώσανε, οπότε θα τα έχουν δει, ε. Οι άλλοι από εκεί, ναι, καλέ, αλλά κάτσε να διαβάσουμε, θα δω μήπως δεν θέλω. Κάτι πολύ προσωπικό δεν θέλω, ναι. Αλλά να το ξέρω. Έρωτας δεν είναι να βρεις κάποιον, να ζήσεις μαζί του. Αλλά να βρεις κάποιον να μην μπορείς να ζήσεις μακριά του. Ένα μικρό δώρο για να το έχεις κοντά σου όταν σου λείπω. Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τη στήριξη που μου δίνεις. Ξέρω, είπα πολλά, για Πάνος όμως έτσι νιώθω. Για Πάνος έτσι νιώθω. Θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστεί. Α, τι, αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ σπουδαίο. Και όσο με ανέχεσαι. Α, πάμε ψηφίο, ορκούζα. Έλα ρε. Love, always win. I love you to the moon and back. Αχ, το λέω εγώ αυτό, to the moon and back. Σε βγαίνει τέλειο. Τι να κάνω, θέλεις να μην μιλάμε καθόλου γιατί έχουμε αυτά τα θέματα. Όχι, δηλαδή... Ή να προσπαθήσουμε να βρούμε μια χρήση τομή σε αυτό. Δεν γίνεται, ας πούμε, φέρνουμε ένα παράδειγμα, να αλλάξω τι. Αυτό που σου λέω που... Φέρνουμε ένα παράδειγμα. Να δω αν μπορώ ή να το μειώσω ή να το αλλάξω. Που θέλω να ολοκληρώσω κάτι γιατί έχω πρόβλημα με τη σύνταξη και δεν με αυτό είναι ένα θέμα. Αυτά που σου λέω πλάκα είναι έτσι. Εννοείται, δεν νομίζω να παρεξηγήσω. Ναι, ναι, όχι. Εντάξει, το ξέρω. Αλλά θέλω, σκέφτομαι κάτι και θέλω να το ολοκληρώσω γιατί μετά χάνω τον ερμό τη σκέψη μου. Ναι, λοιπόν. Ξέρω. Όπως σου γράφεις. Ναι, λοιπόν. Μέσα στο δωμάτιο. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Δεν πάω στη διαδικασία να σκεφτώ. Θέλω να φύγω, αντί να έρθει κάποιο άλλο. Δεν μιλάω στη διαδικασία. Για μένα, άκου να σου πω κάτι. Είσαι το πιο εύκολο άτομο για μένα, από την άποψη ότι είσαι το άτομο που γνώρισα από την αρχή. Έχουν περάσει ένα μισή μέρα που δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να κάνω καινούργια γνωριμία για να μπει άλλο άτομο εδώ, να μπω στη διαδικασία να το μάθω. Σε ξέρω, ποιε είναι οι ιδιοτροπίε σου, ξέρω πώ δουλεύει. Έμαθα και την καλοσύνη σου, βλέπω και την ευαίσθητη σου πλευρά. Τα βλέπω όλα. Άλλη εγώ. Εντάξει. Βλέπω όλε τι πλευρέ. Τέλειωσε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είσαι ο τέλειος, ούτε ο Σωκράτης είναι ο τέλειος, ούτε ο δώρος είναι ο τέλειος. Κανείς δεν είναι ο τέλειος. Ωραία, αυτό σου λέω. Γιατί όταν ο άλλος σου γνωρίζει τις πλευρές σου και δεν επικεντρώνω να σου αναφέρω κάτι το οποίο με ενοχλεί αρνητικό, να χαίρεσαι γιατί μπαίνω στην διαδικασία. Εννοείται και χαίρομαι. Μπαίνω στην διαδικασία. Χαίρομαι. Μπαίνω στην διαδικασία να ασχοληθώ και να μην σε ακυρώσω. Γιατί γνωρίζω τις άλλες σου πλευρές. Ναι, αλλά όμως δεν μπορείς να μου πεις, όχι τίποτα άκυρο. Μην το αναφέρεις καλύτερα. Όχι, μην το αναφέρω. Ήταν άσχετο. Δεν είναι κάτι να το αναφέρω, αλλά λέμε εδώ. Ωραία, κάποιες φορές μπορώ να σκεφτώ πράγματα λάθος. Δεν είναι έτσι με τελείως. Κάνεις ένα άλλο πράγμα. Όταν μιλάς, δεν βάζεις τελεία. Αυτό με ενοχλεί. Και τι στο λέω, θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε, έβαλες τελεία. Ναι, τελείωσε. Αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω. Άλλο. Ξεβάφει αυτό. Όχι. Λοιπόν. Πιστεύεις ότι ήρθα εδώ με την επιστροφή μου, ότι ήρθα εδώ, ότι και είδες σε μένα ότι, κοίτα με λίγο, ότι ήρθα εδώ πάλι πίσω γύρισα και θα σας... Ναι, κατάλαβα πως είναι. Ναι ή όχι. Είδες, δεν με νοιάζει τι έχει πει η Αθηνά και δεν άκουσα τι έχει πει η Αθηνά. Δεν με νοιάζει. Όταν έρθεις εδώ της Αθηνάς θα πάω στην Αθηνά και σε όλα τα κορίτσια. Ναι. Σε όλους θα πάω. Έτσι, πήγα και στην καθαρίστρια απ' έξω, πήγα και σε κάποιους άλλους απ' έξω. Σε όλους πήγα. Λοιπόν, μόνο αυτό. Πιστεύεις ότι εγώ ήρθα με άλλον αέρα, ότι φίλε, ότι, πώς να σου το πω, ότι θα σας... Αυτό. Δεν ήρθες, μάλλον, δεν ήρθες διαφορετικός, ήρθες ο ίδιος. Να ξεκαθαρίσουμε. Μπράβο. Αλλά... Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πιστεύεις ότι ήρθα διαφορετικός, ιδιός. Βάζω το αλλά. Ήρθες ο ίδιος. Ναι. Και γιατί είχαμε πει κάτι χθες και παρεξηγήθηκε. Είσαι ο ίδιος και μέσα και έξω. Αλλά. Βάζω το αλλά. Αυτό που δεν κατάλαβε η Μαρία και δεν πρόλαβα να το εξηγήσω γιατί μιλούσαμε όλοι μαζί. Μπράβο, γιατί δεν. Μιλούσαμε όλοι μαζί. Λοιπόν. Είσαι ο ίδιος. Απλά εγώ δεν έχω νιώσει το συνέστημα πώς είναι να φεύγεις και να έρχεσαι. Γιατί εσύ έχεις κλάβει την αγάπη του κόσμου διαφορετικά απ' έξω.
Και ήρθες και αυτό που έκανες είναι να χαρακτηρίσεις αυτό το έντονο που ένιωσες έξω, να το δεις εδώ μέσα και οι άλλοι να το πάρουν με λάθος, να το πάρουν κάποιοι. Μπράβο! Αυτό είπα εγώ. Ας με ολοκλήρωσε. Και εξέφραζε αυτό το συνέστημα που ένιωσα απ' έξω όταν ήρθες μέσα. Εγώ δεν το έχω νιώσει. Γιατί με ρώτησαν. Ναι. Για να ξέρω με τι αέρα θα μπω και πώς θα μπω και αν εμπαίνα το ίδιο όπως μπήκες εσύ. Πιστεύεις για μένα. Να ολοκληρώσω. Ήρθα... Αλλά. Μου μιλάς για σένα. Δεν θέλω να μου μιλήσεις για σένα, πώς θα νιώσεις ή αν δεν ξέρεις αν θα νιώσεις. Σου μιλάω να μου πεις για μένα. Σου λέω δεν ξέρω γιατί δεν έχω νιώσει για μένα. Συνέστημα πώς είναι να είσαι έξω και να θυμάσαι. Πιστεύεις ότι ήρθα με τέτοιο σκοπό. Πιστεύεις ότι θα με τέτοιο σκοπό ότι τώρα που ξανά θα σας... Λοιπόν, επειδή έχω καταλάβει τι άνθρωπος είσαι, δεν είσαι κακός άνθρωπος. Δηλαδή δεν ήρθες εδώ με κακία να δημιουργήσεις κακά πράγματα. Αλλά, πάλι έχουμε ένα αλλά. Προτιμώ να κάνω μια συζήτηση και να το λύσω. Αν ο άλλος είναι θετικός όμως, αν ο άλλος κρατά μια απόσταση και νιώθω ότι συνεχίζει με την ίδια τακτική, θα γίνω και εγώ χειρότερος. Καταλαβες. Χαίρομαι. Απλά σου λέω, όπως δεν μ' αρέσει να με στεναχωρούν, ούτε εγώ θέλω να στεναχωρώ. Ωραία. Και θέλω από εδώ και πέρα ότι έχεις. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει για την αποχώρηση κλπ. Γιατί μπορεί να φύγω κι εγώ. Μπορεί να φύγω στο τέλος. Μπορεί να βγω νικητής, αλλά μπορώ να φύγω και τώρα. Μπορώ να φύγω σήμερα, μπορώ να φύγω σε ένα μήνα. Μπράβο. Του χρόνου. Λοιπόν. Το σημαντικό για μένα είναι να κρατώ ισορροπίες και να διατηρώ τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ωραία. Δηλαδή, αν φύγω να βρω ο Ανδρέας από εδώ και πάει στην Πάτρα και δεν μου ξαναμιλήσει ή του στείλω και δεν μου απαντήσει, για μένα θα με στεναχωρήσει. Τώρα εδώ στο παιχνίδι που έφυγε, μπορεί να μην μιλάμε τόσο πολύ. Γιατί δεν μιλάω ούτε με τους κολλητούς μου εδώ. Ούτε με τη μάνα μου μπορεί να μιλήσω κάθε τρεις μέρες. Γιατί έχω τα δικά μου, βγαίνω από το σπίτι και θα κάτσω να ερεμήσω. Έχω με τον κοντό μου μπορεί να μιλήσω μετά από ένα μήνα. Ναι. Θα πάρω το τηλέφωνο, θα κάνω τα αυτά μου, τα δικά μου. Θα ηρεμήσω, θα κοιμηθώ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με το έξω από ψυχολογικής πλευράς για την ώρα. Όταν πάω και έχω τον αριθμό μου και τον αυτό μου και είμαι κοντά τους, είμαι διαφορετικός άνθρωπος. Ξανανοίγομαι. Θέλω μια χάρη. Αυτό που θέλω από όλους σας, βασικά το έχω πει, πιστεύω και το έχω καταλάβει. Θέλω ό,τι θα με έχεις με μένα ή ό,τι νιώθεις ότι. Κοίτα εδώ, ότι νιώθεις ότι. Το είπα σαν ειρωνία, το είπα πάω ύπουλα, όλα αυτά. Θέλω να μου το πεις επί τόπου. Μπορείς. Ωραία. Άμα νιώθω ότι. Μόνο αυτό θέλω. Άμα νιώθω ότι οι κουβέντες μας είναι αληθινές και επικοινωνούμε. Ναι. Νιώθω ότι είναι αληθινές και επικοινωνούμε. Ναι. Θα το κάνω. Άμα νιώθω ότι και ακόμα πίσω από τις συζητήσεις κρύβεται μια σκοπιμότητα, δεν θα το κάνω. Ναι, σίγουρα. Δεν το λέω για σένα. Θέλω όμως. Θέλω όμως να μου το πεις αυτό επί τόπου. Εντάξει. Πάπα. Καταρχήν είδες πήγε σύπουλα. Και θα σε αφήσω να με κρατήσω το τραπέζι. Θα σε αφήσω να με κρατήσει. Όχι. Έτσι, επειδή με κρατήσω το τραπέζι. Γιατί πήγε σύπουλα, αλλά όμως αντιστάθηκα και αυτό. Ήθελα και εγώ μια γαλιά. Ένιωσε μια γαλιά. Ήρθε φίλο να την κάνει. Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε! Για το αρκουδάκι σου, για τον αρκούδο σου. Για τον Μπανουλή, τον βαφτίσαμε. Να σου πω, τι γλυκό που ήταν. Συγκινήθηκε η Στέλλα. Ναι, εντάξει, δεν ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί αυτό είναι που συγκινήθηκε. Εντάξει, δεν το έκανα για να συγκινήσω κάπως, αλλά είπα και στα παιδιά ότι μου αρέσει γενικά. Βγάζετε ξανθιές τρίχες. Επειδή δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια στη σχέση αυτά, θέλω να κάνω μικρά δωράκια σαν έδειξη εκτίμησης. Εσείς βρε πότε θα κάνετε στα κορίτσια σας που τα δα... Τις κάναμε, τις κάναμε. Μόλις μπουν, μόλις μπει... Όμως η Άννα σίγουρα θα το θέλει αυτό με το αρκουδάκι, γιατί δεν θα συμπαθεί τα αρκουδάκι. Μπα, της άρεσε λέει. Το αρκουδάκι, ασχοληθεύει. Στο σταυρό που σου κάνω. Αρκουδάκι, δεν της αρέσουν τα αρκουδάκια, δεν της αρέσουν τα λουλούδια, δεν της αρέσουν τα μπαλόνια. Έχουμε μπλέξει. Τι έχεις μπλέξει, αγόρι μου, ναι. Ρώτα τι με της αρέσει. Αρχίζει να μου αρέσει. Ένα μαξάκι δεν αντιχάνω. Τελεία απευθείας δαχτυλίδι νομίζω. Ας πάρω την κατευθυνόμενο να παίζει. Αντρέα μου, πώς είσαι σήμερα? Τέλεια, λίγο ο λαιμός μου. Εντάξει, αυτό. Νομίζω ότι έχεις έρθει σε επικοινωνία με τα παιδιά και έχετε μιλήσει, έχετε. Με κάποιους, ναι. Λύσει θέματα. Ναι, θα ήθελα με όλα τα παιδιά. Με κάποιους το έχεις καταφέρει τα τέτοια. Ναι, τα κατάφερα με το. Είχαν μια συζήτηση μέσα με τον Πάνο και με τον Μιχάλη. Εντάξει. Και με τα κορίτσια. Με το Δώρο μίλησες. Ναι. Με σένα μίλησε. Ναι. Νίκο Παναγιώτη.
Πάμε να δούμε τα κορίτσια, γιατί θα έρθουν από εδώ. Τελειά. Να μαζευτούμε όλοι, να ξεκινήσουμε από τα ωραία. Κορίτσια! Καλά, καλά. Όλα καλά. Γεια σας, κορίτσια μου όμορφα. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνετε, για μαζευτείτε όλες στον καναπέ, κορίτσια. Αφήστε τα παστίτσια. Τρίτη, δεν ήταν παστίτσιο. Κάνε παστίτσιο, κάνε κορμό, μοσαϊκό, όπως το λένε. Που αυτά είναι. Τι σας έπιασε σήμερα που έχουμε τόσο δύσκολη μέρα. Εγώ αυτό είπα. Κρατήστε δυνάμεις για το βράδυ. Ναι. Εγώ αυτό έλεγα. Έχουμε μίξερ. Α, ωραία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, βρε Στέλλα, με το αρκουδάκι σου. Την γλυκούλη που ήτανε. Πού το έβαλες? Α, εκεί. Εδώ είναι, δίπλα μου. Νόμιζα ότι το έβαλες στο ψυγείο. Ο Πανούλης. Ο Πανούλης. Με την κάρτα του επάνω, τα κραγιόν του, όλα του. Και κραγιόν. Τι ωραία που είναι τα χαμόγελα των ερωτευμένων. Κοίτα τον Πάνο. Κοίτα τη Στέλλα. Τι ωραία. Λοιπόν. Θα έρθείτε από εδώ, okay. Όλα τα κορίτσια. Στέλλα, άμα θες, πάρε και τον Πανούλη σου. Μην τον αφήσεις μόνο του. Καλώς ήρθατε λοιπόν και αφού μαζευτήκαμε όλοι, να πούμε ότι είναι μια κλασική Παρασκευή. Που στο μεσημεριανό της επεισόδιο, στο Power of Love, θα δούμε ποιοι είναι οι δύο πιο αγαπημένοι παίκτες του κοινού. Θα μου πείτε τη γνώμη σας στην αρχή για το ποιος πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να είναι. Και το βράδυ έχουμε τα γνωστά. Ελπίζω να έχετε στο μυαλό σας την ψηφοφορία, να το σκέφτεστε για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση το βράδυ. Φυσικά καταλαβαίνω ότι όλες οι πληροφορίες καταγράφονται και τις επεξεργάζετε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά είναι καλό να έχετε προετοιμάσει κάποιες επιλογές. Το βράδυ σήμερα ένας παίκτης του Power of Love θα φύγει από το σπίτι, ένας νέος θα έρθει. Και ένας παίκτης, ο πιο αγαπημένος του κοινού, θα κερδίσει 2.500 ευρώ. Φυσικά και οι δύο παίκτες που θα ανακοινώσω σε λίγο θα έχουν ασυλία. Δεν θα μπορείτε να τους ψηφίσετε. Τους προστατεύει το κοινό, το οποίο ψηφίζει σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να σταματήσετε γιατί έχουν κλείσει κάλπες και βγαίνουν τα αποτελέσματα. Μπορείτε να το ξαναξεκινήσετε από το βράδυ και μετά όταν θα έχει φύγει ένας παίκτης και θα έχει μπει ένας καινούριος. Αν όμως και εσάς σας ενδιαφέρει να μπείτε στο σπίτι του Power of Love, να βρείτε την αγάπη, δηλώστε συμμετοχή στη φόρμα που θα βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση. Και αν επίσης αγαπάτε τους παίκτες και κάνετε βίντεο για αυτούς είτε μεμονωμένα είτε ζευγάρια, στείλτε τα σε αυτή τη διεύθυνση. Λοιπόν, παιδιά μου, ήταν μια εβδομάδα που στιγματίστηκε κυρίως από την είσοδο του Αντρέα. Και την αποχώρηση του Ισαάκ, φυσικά στήχησε πολύ στη Μαρίνα και στον Ισαάκ. Αντρέα, πώς νιώθεις που είσαι μια εβδομάδα στο σπίτι του Power of Love ξανά? Πολύ ωραία. Θυμήθηκα τα παλιά όλα. Παλιά. Προηγούμενα. Βλέπω αλλαγμένα πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως το περίμενες? Κάποια ναι, κάποια όχι. Ποια δεν είναι όπως τα περίμενες? Ο Μιχάλης είναι με τη Ζούλια. Σε καλοδέχτηκαν τα παιδιά? Ναι, μπορώ να πω. Αυτό είδα. Βέβαια, είδα και κάποια άλλα πραγματάκια που ίσως είναι ιδέα μου. Δηλαδή? Δηλαδή ότι κάποιοι ίσως δεν. Δεν σε θέλανε να μπεις? Δεν με ήθελαν, δεν τους άρεσε η επιστροφή μου. Ανταγωνιστικά. Και απλά πάω ψάχνοντας, θέλω να μάθω από τον κάθε έναν και την κάθε μία προσωπικά. Ποιους είδες ότι δεν πολύ άρεσε ή ποιους νομίζεις? Όχι, δεν θα πω. Απλά δεν είναι ότι είδα κάποιον. Απλά. Μια άβρα. Ναι, γενικά. Γενικά. Μπορεί να είναι λάθος. Βέβαια, όλο αυτό. Πιστεύεις ότι μπορεί να. Αν αυτό ισχύει. Να προέρχεται από έναν ανταγωνισμό, γιατί είμαστε. Ναι, σίγουρα τώρα. Εντάξει, να λέμε. Και επειδή μπήκε με πάρα πολλέ ψήφου. Ναι, εντάξει, είναι λογικό πιστεύω. Έτσι. Όπω και εγώ νιώθω λίγο ανταγωνιστικά με κάποιον. Με τα κορίτσια πιστεύει ότι η ένταση που μπορεί να υπήρξε ήταν λόγω ανταγωνισμού ή λόγω του λόγου που έφυγε? Δεν ξέρω. Θέλω να μιλήσω προσωπικά με την κάθε μία. Για να καταλήξετε. Ναι, και το κάνουμε αυτό στη συνέχεια. Αν παραμείνω εδώ αυτή τη εβδομάδα. Αθηνά, τι είπες, όχι, τι ακούω, Θεέ μου. Ναι. Γιατί?
Γιατί προσωπικά εγώ δεν του είπα κάτι από ανταγωνισμό επειδή είχε περισσότερους ψήφους. Προς Θεού. Δεν είπα κάτι εγώ. Μα εγώ είπα ότι τα κορίτσια λιγότερο από ανταγωνισμό και περισσότερο από υποστήριξη στην Τζούλια με αυτό που είχε γίνει. Τους περισσότερους ψήφους προς Θεού. Και καλά έκανε το παιδί που είχε τους περισσότερους ψήφους. Και γιατί όχι. Το θέμα ήταν άλλο εντελώς. Προσωπικά για μένα ήταν εντελώς άλλο θέμα. Ποιο? Τι, δεν άκουσα. Δεν έχει ανταγωνισμό για τις ψήφους. Είναι άλλο θέμα. Δεν υπάρχουν κάτι για την Αθηνά. Το ξέρω, αλλά είπε η Αθηνά, ήθελε να το πει. Α, ήθελε να πει το. Ναι, εντάξει. Καλά, Αθηνά, θα τα πούμε. Εννοείται κάποια στιγμή. Εννοείται. Δεν λέω κάτι για κάποιον ή για κάποια. Εγώ. Γενικά μιλάω. Ναι, το ξέρω, γιατί γι' αυτό πιάσαμε τη συζήτηση για να δούμε το πώς ήταν η υποδοχή. Ναι, εντάξει. Η Αθηνά, ειδικά, είδα πολύ καλή. Δηλαδή, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου και μπράβο σου και μπράβο σου και μπράβο σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, είδα πολλά θετικά αυτή. Χάρηκε πάρα πολύ η Αθηνά. Που επέστρεψαν. Αυτό είδα, Αθηνά. Το καινούριο το ζευγάρι τι κάνει? Καλά είμαστε. Όλα ωραία. Πώς σου φαίνεται ο Ανδρέας Μιχάλη, γιατί εσύ δεν τον είχες ζήσει την προηγούμενη φορά που ήταν μέσα, τώρα τον πρωτοείδες. Εντάξει, μια χαρά. Πώς είναι η σχέση? Δεν έχω μπει πιο βάθος. Σε άτομα που δεν με ενδιαφέρει δεν μπαίνω πιο βάθος. Κρατώ ένα προφίλ αυτό που θέλω. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί πιστεύω ότι με τα άτομα που έχω έρθει πιο κοντά, έχω έρθει από την αρχή. Δεν θέλω να εισχωρήσω σε βάθος σε όλα τα άτομα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Με ποιους είσαι πιο κοντά? Είμαι με τον Δώρο, τον Πάνο και τον Παναγιώτη. Όχι πως με τα άλλα παιδιά έχω κάτι. Απλά με αυτούς είμαι πιο κοντά. Έχεις πρόβλημα με κάποιον? Όχι, με κανένα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, όχι. Όχι ακόμα. Θα πάντρευες ποτέ την Τζούλια με τον Μιχάλη? Ναι, γιατί όχι. Εμάς μας ρωτήσατε. Λέμε τι θα κάνει εκεί. Τι θα κάνει αυτό το σπίτι. Εγώ δεν είχα πρόβλημα, γιατί δεν είχα κάτι με την Τζούλια. Εννοώ ότι δεν είχαμε αυτό. Πήγαμε να ξεκινήσουμε κάτι, δεν τα βρήκαμε. Μπράβο, πες τα. Έτσι είναι. Δεν νιώθετε άβολα που κάθεστε δίπλα-δίπλα? Όχι, βέβαια. Δεν πρόλαβα να τελειώσω γιατί να νιώθετε άβολα και μου είπες όχι βέβαια. Άρα φαντάσου πόσο αληθινά απάντησες. Λέω, δεν νιώθετε άβολα, όχι βέβαια. Δεν το πιστεύω. Απάντησα. Χωρίς να ακούσεις το στόμα λέει άλλα και οι ματιές λένε άλλα. Τι λες? Το στόμα λέει άλλα και οι ματιές λένε άλλα. Τι λένε οι ματιές, Αθηνά? Για θέλω να το πω αυτό. Νομίζω μόνο ο Ανδρέας το ξέρει αυτό. Εγώ λέω να μην το επεκτείνουμε το θέμα, γιατί δεν ωραίζει και την Αλεξάνδρα και για τον Μιχάλη να συνεχιστεί. Τι δεν χρειάζεται, το στόμα λέει άλλα και οι ματιές λένε άλλα. Μην το επεκτείνουμε. Όχι, όχι, προς Θεού. Εγώ εκτιμάω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω με Τζούλια και Μιχάλη. Πάρα πολύ. Γιατί ο Μιχάλης είναι εξαιρετικό παιδί. Εντάξει, αυτό αφορούσε τον Ανδρέα, κατάλαβα. Εξαιρετικό παιδί. Εγώ όχι. Αλλά εντάξει, δεν εννοούσε αυτό. Κάτσε εκεί που είσαι, εννοώ κάτσε εκεί που είσαι με την Αλεξάνδρα. Κάτσε εκεί που είσαι και δεν στέχασε. Αυτό. Και πάλι αυτό τι σημαίνει? Αυτό που κατάλαβε σημαίνει. Δεν είπα κάτι, δεν είπα ότι κάτσε με την Αλεξάνδρα και δες τι έχασες με εδώ και... Απλά να δει τι έχασε, γιατί εγώ από αυτά που βλέπω, άλλα λένε οι ματιές. Άρε Δώρο, σ' αγαπάω. Παντρέψε με τον Ανδρέα πάλι, να ξέρω. Δεν ξέρω τι θέλει. Αυτό το βλέμμα τρελαίνομαι. Δώρο, μετά από αυτές τις μέρες που με τον Ανδρέα είχατε πολλά σκαμπανεβάσματα, αν ρωτούσες τον εαυτό σου, χάρηκες τελικά που ήρθε ο Ανδρέας, τι θα ήταν η απάντηση? Γιατί πρέπει να απαντήσω 10 φορές για το ίδιο πράγμα. Το συζήτησα και μαζί του, αλλά εφόσον. Γιατί ρωτάς, κάθε μέρα αλλάζαν οι σχέσεις. Ναι, χάρηκα που ήρθε. Και έβαλα και το αλλά. Του είπα κάποια πράγματα. Όταν λέω ότι με ενοχλεί κάτι, ή όταν παρατηρώ, ρε παιδί μου, ένα ελάττωμά σου, να χαίρεσαι, γιατί σημαίνει ότι μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ μαζί σου και να σου πω τα καλά σου, τα ξέρω. Ξέρω ότι είσαι καλό παιδί, ότι έχεις καλή ψυχή, έχεις ευαισθησίες, αλλά αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Μπορεί το θέμα να το έχω εγώ, να έχω ανασφαλείς εγώ, να είμαι κριτικός. Μην το κάνεις μεγαλύτερο, ας πούμε, μαζί μου. Το συζητήσαμε και πριν και νομίζω ότι τα λύσαμε. Λογικό είναι. Είναι μόλις μια εβδομάδα. Εσείς έχετε προχωρήσει τις σχέσεις μεταξύ σας, ήταν απ' έξω, ήρθε. Λειτουργήσε λίγο περίεργα, οπότε χρειάζεται... Από άλλα πράγματα. Όχι. Ναι, όχι χρειαζόταν. Ήταν σίγουρο ότι θα υπάρξει ένα ταρακούνημα και μετά είναι μία, αν υπάρξει βέβαια. Είπα αλλά... ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελα καινούριο άτομο, από την άποψη ότι μαζί του είχαμε δέσει μια εμπειρία αρχική και δεν ήθελα όμως η διαδικασία, όχι ότι με ενοχλεί να γνωρίζω καινούριο άτομο, αλλά τουλάχιστον τον Ανδρέα τον ήξερα από την αρχή. Και είναι πιο εύκολο για μας. Αν και με τους άλλους, όσοι ήρθαν μέχρι τώρα, ήταν τέλεια τα πράγματα. Δηλαδή, από τις πρώτες μέρες ήταν. Έλα, πες αυτό για να τελειώσουμε. Μια φράση. Απλά ένας λόγος που πιστεύω παραπάνω ότι ήθελε ο Δώρος να έρθω είναι να φέρω και την κιθάρα να τραγουδάει.
ναι, γιατί περνάγατε ωραία. Ωραία. Και σε έχουν συνδέσει με πολύ ωραία κομμάτια. Ναι, και μου το πεις. Το πρώτο πράγμα που μου κοιτάνε, την έφερε. Την έφερε. Ωραία. Αντρέα, ποιο πιστεύει ότι θα βγει πιο δημοφιλή σήμερα στο σπίτι και γιατί. Ποιο αγόρι και ποιο κορίτσι. Η Άννα, πιστεύω και. Όχι. Όχι, όχι, Άννα. Ο Πάνος, της Άννας πήγα να πω. Ο Παναγιώτης. Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης και η Στέλλα. Θα βγει λοιπόν πρώτο αγόρι, πιο αγαπημένο του κοινού. Πιστεύω ότι θα βγει ο Παναγιώτης και η Στέλλα. Η Στέλλα γιατί το πάει σε ρί. Είναι δικό της πλέον. Ναι. Και η Άννα, πιστεύω ότι έχει δείξει, δεν έχει δείξει κάτι. Είναι καλά πιστεύω, πολύ καλά. Όχι ότι οι άλλοι έχουν δείξει κάτι αρνητικό. Εντάξει, αυτό είναι παιδιά. Τι με κοιτάτε. Αθηνά. Ναι. Ποιος πιστεύεις ότι θα ψηφιστεί καλύτερο αγόρι και καλύτερο κορίτσι. Ποιος θα ήθελα. Πες μου και τα δύο. Λοιπόν, θα ήθελα να βγει από κορίτσια η Κλαούντια. Γιατί ήρθα πάρα πολύ κοντά μαζί της αυτήν την εβδομάδα και με υποστήριξε σε κάποια πράγματα που δεν το περίμενα. Και είναι γενικά. Σε τι σε υποστήριξε μια ταμπέλα ψυχάρα. Το ξέρω και της το είπα. Αθηνά, σε τι σε υποστήριξε και δεν το περίμενες. Σε κάποια μικροπράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν εκεί. Μου είπε κάποια πράγματα, τα οποία με βοήθησαν και σαν μεγαλύτερη. Και σαν μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει λόγο να. Θα ήθελες λοιπόν την Κλαούντια και ποιο αγόρι. Το δώρο. Είναι. Και το δώρο. Και ποιοι πιστεύεις ότι θα βγουν αγαπημένοι παίκτες. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει ο δώρος. Και από κορίτσια. Δεν ξέρω. Θα ήθελα κι εγώ. Θα ήθελα κι εγώ. Ωραία, στο εύχομαι. Τι Σωκράτη. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Έλα, το κομμάτι προγνωστικό. Δεν γίνεται να μην δώσω προγνωστικό για σήμερα. Μια μπόμπα. Αθλητικό management. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, για σήμερα έχω τα εξής προγνωστικά. Πρόσεξε, γιατί τσεκάρεσαι. Και άμα πεις και σήμερα έξω. Έχω πάει πολλά μέσα. Δηλαδή είμαστε πάνω από τη βάση. Ο κόσμος παίζει, είναι κερδισμένος. Για πες, για ποια μέρα θα σου βγάλουμε όπως κάνουμε στα τέτοια τα. Λοιπόν, στατιστικά. Αυτή τη βδομάδα έχω κάτι πολύ σίγουρο. Έχω ένα σιγουράκι. Για πες μου. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα κερδίζει ο δώρος. Πιστεύεις ότι αυτή τη βδομάδα. Κερδίζει έπαθλο δώρος. Είναι ο δώρος. Παίρνει 2.500. Αλλά θα πω στον κόσμο να ρίξει και ένα outsider για να είναι καλυμμένο σε περίπτωση που βγαίνει κάποιο. Τώρα δεν μπορεί να ψηφίσει. 50-50 το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Το outsider είναι ο Αντρέας. Έχω Μάλιστα. και μια μπομπούλα, αυτή είναι η μπομπά για σήμερα. Πιστεύεις όμως ότι θα βγει ο δώρος. Ναι. Τέλος. Και ποιο κορίτσι. Και ποιο κορίτσι, Αθηνά. Ωραία. Παναγιώτη, ποιος πιστεύεις ότι θα βγει πιο δημοφιλής και, ποια πιο δημοφιλής παίκτρια στο σπίτι μας σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει η Άννα. Το αξίζει. Όχι επειδή είναι μπροστά. Και από αγόρια. Το λέω και το ξαναλέω και θέλω να βγει κάποια στιγμή ο Νίκος. Αλλά πιστεύω ότι θα βγει ο Πάνος. Α, πιστεύεις τελικά ότι θα βγει ο Πάνος. Και η Άννα και ο Πάνος. Ναι. Ωραία. Έχεις μιλήσει με τη μαμά σου. Εγώ, κάθε μέρα. Γιατί. Επειδή έχεις δηλώσει και ερωτευμένος με την Άννα. Ναι. Έχεις δηλώσει μια μέρα που συζητούσαμε μαζί εδώ. Και γράφαν οι κάμερες βέβαια, δεν ξέρω αν φάνηκε ότι. Όσο περνάει ο καιρός, γινόμαστε και πιο καψούριδες. Η μαμά σου αυτή τη σχέση πώς τη βλέπει. Μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε μου λέει με τα χίλια ναι, ό,τι κάνεις, σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Οπότε κάνω ό,τι θέλεις. Εγκρίνει πάντως. Άννα, τι σου έχει πει γιατί. Εγκρίνει. Και όχι μόνο οι γονείς μου, γενικά. Και οι φίλοι σου. Όλος ο κύκλος εγκρίνει, ναι. Άννα, εσένα. Τα ίδια ακριβώς. Σου έχουν δώσει καμιά συμβουλή σε σχέση με τον Παναγιώτη. Συμβουλή σε σχέση με τον Παναγιώτη. Ας πούμε, επειδή εσύ στην αρχή που πρώτο ήρθες είπες δεν ζηλεύω καθόλου και μετά κάθε τρεις μέρες έχουμε και κάτι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή μου λέει η αδερφή μου, κοίτα που έφτασες σε αυτή την ηλικία για να σε μάθω. Ναι, με έχουν δει πιο γλυκιά, δεν νομίζω ότι με έχουν δει ποτέ έτσι. Σε είδε επιθετική όταν έγινε, ας πούμε, με την Μαρίνα, όταν ξέρουμε. Έγινε. Με την Αλεξάνδρα. Αυτό το ξέρουνε. Και ξέρουν πάρα πολύ. Το ξέρουνε. Αυτή την πλευρά μου την ξέρουνε. Τι δεν ξέρουν είχαν. Ότι δεν είναι ζήλια ακριβώς. Τι δεν είχαν δει. Δεν είχαν δει το πόσο γλυκιά μπορεί να είμαι με έναν άνθρωπο που μου αρέσει. Αυτό. Τους έκανε εντύπωση. Άρα έχει αλλάξει ο χαρακτήρας. Δεν σ' άκουσα. Άρα έχει αλλάξει ο χαρακτήρας. Τι. Ναι. Η Τζούλια θέλω να μου πει. Τι συμβουλές της δίνουν οι δικοί της, οι φίλοι της, οι συγγενείς της. Η μαμά σου έχει μιλήσει για τον Μιχάλη. Ναι. Αλήθεια. Τι σου είπε. Ότι τον είδε και της άρεσε πάρα πολύ και ότι το συμπαθεί. Και ότι ταιριάζουν.
Εσύ, Μιχάλη, μίλησες με την οικογένειά σου για την Τζούλια. Ναι, αλλά συνήθως δεν μου λένε κάτι έτσι. Απόψεις μου έχουν εμπιστοσύνη σε μένα. Και εφόσον με βλέπουν και είμαι καλά, συμφωνούν σε ό,τι κάνω. Δεν θα μου πει κάτι. Ναι, δεν κάθεσαι στη μαμά σου να πεις τα πράγματα. Ναι, γενικά δεν μιλάω, δεν ανοίγομαι. Ναι. Αυτό. Εσύ, Μιχάλη, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο πιο δημοφιλής στο σπίτι, πιο αγόρι και πιο κορίτσι? Αγόρι πιστεύω Δώρος. Παιδεύτηκες λίγο. Και κορίτσι πιστεύω η Άννα. Σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Καλή ή κακή? Καλή. Καλή. Έκπληξη για να λέω. Καλή. Για κάποιον από εδώ πάρα πολύ καλή. Θα μπει μια παίκτρια. Μια νέα παίκτρια που ξέρει πολύ καλά. Ξέρει πολύ καλά ποιον θέλει εδώ μέσα. Έρχεται στοχευμένα. Δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε, είναι μοναδική, ξέρει τι θέλει. Είναι διαφορετική από όλες μας. Και έρχεται για τον ένα και μοναδικό εδώ μέσα, που θέλει να τον διεκδικήσει. Και θα έρθει... Τώρα θα έρθει. Τώρα. Τώρα που μιλάμε. Τώρα. Τώρα. Πες με. Άλλο. Δεν θα σας πω το όνομά της. Θα το πω όταν θα ανοίξει η πόρτα. Θα πούμε σε κάνει ένα δική. Νάτι. Μίσα. Μίσα και αυτή η αρχή. Έλα Μίσα. Έλα. Έλα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς το. Έλα, Μίσα. Μίσα, Μίσα. Λέω με τον Yorkshire. Λέω, ποιος έχει Yorkshire. Μίσα. Έλα να σε καλοπιάσει, πεθερά. Μαρία. Δεν την ενδιαφέρει. Σίγουρα ήρθε για τον Μικέ. Για ποιον άλλον ήρθε? Για τον γάτο, το γάτο, το γάτο. Δεν νομίζω. Μαρία μου την έφερε σήμερα. Λέει, έχω ετοιμάσει μία καινούργια παίχτρια, θα κάνει είσοδο στο Power of Love και... Έχει σίγουρα ένα τέρι και δεν μπορεί να διεκδικήσει κανείς άλλος. Και νιώθω πάλι αυτό το μούδιασμα, αυτό το περίεργο στο κεφάλι μου. Και τι λέει? Ανοίγει η πόρτα και ποιος μπαίνει? Μπαίνει μια σκυλίτσα μέσα για τον σκύλο της Μαρίας. Και λέει, δεν γίνεται αυτό, μας κάνει πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι την ευρίασα λίγο. Εντάξει, αλλά ακόμα περιμένω. Σωκράτη μου, ξέρω ότι απογοητεύτηκες πολύ. Σου να τόσο... Είχε μουδιάσει το κεφάλι σου? Εντάξει, Μαρία, εγώ δεν είχα για τέτοια. Εγώ είχα για πονόψυχη γυναίκα. Πονόψυχη, με έφερα του αγοριού μου νύφη. Έτσι, ε. Τι να κάνω. Γεράματα. Αφού ήθελε να έρθει. Εντάξει, Μαρία μου. Μοιράζει. Πίστεψε ότι είναι Κυριακή, ε. Θα μου τη φέρετε, δεν μπορεί. Θα κάνω απεργία πείνα εδώ πέρα. Και εγώ αυτό είπα. Και εγώ είχα. Ήμουν εσύ τώρα. Μαρία, δεν φαντάζεσαι πόσα μηνύματα έχω λάβει από τη στιγμή που έφυγε Κυριακή. Μιλάμε, δεν μπορώ να σου περιγράψω γιατί όγκο μηνυμάτων. Δεν το πιστεύω έτσι απλά. Έχω το κολλάβει αυτό. Μιας που ασχολούμαι και με στατιστική, μιλάω για τον 15πλάσιο όγκο που λάμβανα επί καθημερινή βάση. Το μου άρεσε πάρα πολύ το ξεκαθάρισμα, μιας και ασχολούμαι με στατιστική. Δηλαδή έχω... Και τι σου λένε? Ότι γενικά στεναχωρήθηκαν με τον τρόπο που έφυγε, που δεν πρόλαβε να εξελιχθεί όλο αυτό. Νόμιζαν ότι γενικά θεωρούσαν ότι ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες. Και τα αντιπροσωπεύαμε κι εμείς μια μερίδα του κόσμου σαν ζευγάρι. Το βλέπανε ότι είναι αληθινό. Και έχει ένα στεναχωρήθηκαν. Τι να σου πω, βρε Σοκράτη μου, όλα είναι στα χέρια του κόσμου. Αν ο κόσμος ψηφίσει, ο κόσμος να πει αντιβάλλει, το πιστεύω. Λοιπόν, όπως σας έχω πει, κάθε εβδομάδα ο κόσμος ψηφίζει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότεροι τηλεθεατές μπαίνουν στη διαδικασία να υποστηρίξουν τους παίκτες που αγαπούν. Και πολλές φορές οι πρώτοι παίκτες είναι πάρα πολύ κοντά. Για αυτή την εβδομάδα, από τα κορίτσια, θα σας πω ξανά δύο, τις πρώτες δύο αγαπημένες παίκτριες του κόσμου. Τα κορίτσια λοιπόν αυτά είναι... Η Στέλλα. Mm-hmm.
και η Άννα. Στέλλα, πώς νιώθεις? Τι? Αμώ, ξέρεις ότι δεν μπορώ να απαντήσω όταν μας το λες αυτό. Και ειδικά τη στιγμή που μας λες αγόρια, κορίτσια, αγαπημένα όλα και τέτοια. Έτσι έχουμε αγωνία και δεν μπορούμε να σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά πέρα από την αγωνία, οι δυο σας είστε οι πιο αγαπημένες του σπιτιού, οπότε κάτι είναι, σημαίνει. Πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από ποια θα δεις αυτό το σπίτι. Θα συγκινηθώ τώρα γι' αυτό. Όχι άλλο, σήμερα πια. Είμαστε και μεταξύ μας αγαπημένες από τότε που έχει έρθει ο Πάνος. Δηλαδή, τι συνέβαινε πριν τον Πάνο? Δεν ξέρουν τι συνέβαινε. Ήταν άλλη Στέλλα. Λέει για την πλάκα του Παναγιώτη τώρα. Όχι, όχι, η Στέλλα ήταν. Εγώ τη Στέλλα και το ξέρει, την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Την είχα καταλάβει από την πρώτη μέρα. Ακόμα το έχω ξεχάσει όταν... αυτό, τώρα το θυμήθηκα που μου το έπαιζε. Και όταν κάποια στιγμή είχε λίγο χάσει το δρόμο τη, τη έλεγα το ίδιο πράγμα. Ότι δεν τον είχε χάσει, ο δρόμο τη ήταν, νομίζω. Όχι, όχι, πιο προηγούμενα. Οπότε δεν έχω αλλάξει γνώμη ποτέ. Εσύ, Άννα, πώς νιώθεις? Εγώ πώς νιώθω? Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει το πόσο σημαντική είναι η αγάπη τους αυτή τη στιγμή για μας. Και έχουν καταλάβει το ότι αυτό που βλέπουν, ναι, μεν είναι όμορφο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζουν. Εγώ το λέω συνέχεια όταν μιλάω μαζί τους, ότι ο πιο σημαντικός κρίκος αυτή τη στιγμή για μας είναι ο κόσμος. Οπότε νιώθω ευλογημένη. Βέβαια, μόνο μία από τις δυο σας θα είναι νικήτρια, η υποψήφια για τα 2.500 ευρώ. Αυτή η μία, λοιπόν, που ψηφίστηκε περισσότερο, που αγαπήθηκε περισσότερο από τον κόσμο, είναι η Στέλλα. Η Στέλλα πάλι προτινόμενη για δημοφιλέστερη. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι την αγαπάει πολύ ο κόσμος και τη στηρίζει. Και τι να πω τώρα, μπράβο της και χαίρομαι που είμαστε και μαζί και είμαστε και καλά. Ο κόσμος αυτή την εβδομάδα λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο. Τα δύο πρώτα αγόρια είναι πολύ κοντά επίσης. Και ξαναλέω στον κόσμο, όταν θα ανοίξουν πάλι κάλπες μας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ψηφίσει, το βράδυ, μετά τον καλά, όταν ένας παίκτης θα φύγει και ένας καινούριος θα έρθει, τότε μπορείτε να αρχίσετε να ψηφίζετε ξανά τον αγαπημένο σας παίκτη, αυτόν που θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Power of Love. Τα αγόρια που ψηφίστηκαν περισσότερο από τον κόσμο για αυτή την εβδομάδα είναι... Πάνος. Και ο Ανδρέας. Πάνο. Μπομπά, βγήκε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα αυτή την εβδομάδα τόσο. Γιατί είχαμε κάποια σχόλια και καλά για τα τσαλιμάκια που έχω κάνει στη Στέλλα και για τις φούστες και αυτά. Αλλά εντάξει, βλέπω ότι τελικά ο κόσμος ψηφίζει και καταλαβαίνει το χιούμορ που κάνουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό, δε, τι άλλο να πω είναι. Τα λέω όλα με το χαμόγελο νομίζω. Ανδρέα. Εγώ δεν το έχω ξαναπατευτώ. Εκτός από τότε που μπήκε στο σπίτι πριν μια εβδομάδα, που πάλι ήταν γιατί είχε τις περισσότερες ψήφους, ναι, ακόμη και τα παιδιά που ήταν. Ναι, επιστροφή εκεί. Εδώ είναι κάτι άλλο, πιστεύω. Δεν το περίμενα.
όμως λίγο δεν το περίμενα. Σε συγκινεί. Εννοείται, εντάξει, σίγουρα. Ευχαριστώ τον κόσμο, εννοείται θερμά και το ξέρει αυτό πιστεύω από μένα, μέσω των social. Αυτός λοιπόν, που είναι ο πιο δημοφιλής, ο πιο αγαπημένος του κοινού αυτή την εβδομάδα, αυτός που ψηφίστηκε περισσότερο από τα αγόρια, είναι... Είναι ο Ανδρέας. Η Στέλλα, λοιπόν, από τα κορίτσια. Και ο Ανδρέας από τα αγόρια. Είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του σπιτιού. Για αυτή την εβδομάδα. Ανδρέα. Σύνταξε το καλά. Πες μου. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Δεν γίνεται γιατί θα κλάψω. Πες μου πώς νιώθεις, είσαι τόσο σκληρή. Μαρία, αν θα αρχίσω να κλαίω, δεν θα μπορώ να μιλήσω. Οπότε... Τόση συγκίνηση. Ναι. Έχω να πω για τους δύο νικητές. Για τη Στέλλα και τον Ανδρέα. Για τον Ανδρέα και τη Στέλλα. Ότι θα έχουν πολλές εκπλήξεις, όχι μόνο μία. Μία έκπληξη είναι αυτή που θα βγουν έξω. Θα διαλέξουν από έναν, από τα παιδιά, ποιον θα πάρουν μαζί τους. Δεν θα μου το πείτε τώρα, θα μου το πείτε μετά αυτό. Και θα πάτε μέσα στον Απρίλιο να κάνετε σκι. Τέλειο. Λίγος χειμώνας μες στην άνοιξη. Τέλειο. Τώρα ναι. Μισό λεπτό, γιατί τώρα μιλάμε. Και το δεύτερο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή η Στέλλα έχει στεφθεί και μισελάς, έχει μια εμπειρία. Είναι ότι σήμερα η Στέλλα και ο Ανδρέας θα στεφθούν Mr. and Mrs. Power of Love. Με κανονική στέψη, με λουλούδια, με κορώνες. Για ελάτε από εδώ να κάνω αυτό το κίτσι περθέαμα που θα λατρέψω. Για ελάτε. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Έλα μαζί. Τώρα γιατί μπορεί να πήξω. Εγώ άκουσα στέμα, ήρθα πρώτη. Έλα, πρώτη. Θέλω όμως να μου το κάνετε κανονικά και με κλάματα και με αφιερώσεις, ειρήνη στον κόσμο, στα παιδιά και τέτοια. Παγκόσμια ειρήνη. Να βγάλω αυτό, γιατί... Βγάλ' το. Πώς το έμω. Πού είναι πάνω, δεν το αρέσει. Εγώ σου έχεις θέματα, Μαρία, να ξέρεις. Αντρέα, τελείωνε και έλα να κάνουμε τη στέψη. Πρέπει να μάθω τι είναι πρώτα. Δε, έλα εδώ. Είσαι ο Mr. Power of Love. Παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε τις κορδέλες για τη στέψη, τις κορώνες για τη στέψη, τα λουλούδια για τη Mrs. Power of Love, για το Mr. Power of Love. Κακομοίρη, τώρα θα κλάψεις μόλις σε κάνω στέψη και κορδέλα. Αυτό είναι για τη Στέλλα. Αυτό το φοράμε. Εγώ θα στο βάλω, περίμενε. Για δεν μπορώ να το φορέσω αυτό. Θα το φορέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πέσει πολύ γέλιο. Μισό λεπτό. Άντε. Καλά, τέλειο, ε. Θέλω να το ακυρώσω. Περίμενε. Να από τη... Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Δεν γίνεται να διαλέξω κάποιο παίχτη. Εγώ ζω για αυτό. Να διαλέξω κάποιον άλλο. Έλα, δεν θα σου δώσω λουλούδια. Α, πρέπει να σου δώσω. Και την Μπέρτα. Διαλέγω κάποιον άλλο. Την Μπέρτα. Και Μπέρτα και Στέμμα! Πάρε την κορδέλα! Κάτσε να βάλουμε την Μπέρτα! Αφορίζω και Μπέρτα και Στέμμα! Σούπερμαν. Παιδί μου από πάνω είναι κάπα, δεν ήταν τίποτα. Αυτή είναι η καλύτερη. Γιατί τα έβγαλες. Για να φορέσει. Εγώ θα κάνω τον κακό το λυκό. Όχι, θα σου πω. Θα φορέσω την μπλούζα του Σούπερμαν. Λοιπόν, θέλω εγώ αυτή κορδέλα. Εσύ θα πάρεις τη θαλασσιά. Για να βγάλουμε και τα λουλούδια. Εγώ δεν θέλω τέτοιο πράγμα στο κεφάλι μου. Και τα λουλούδια. Δεν το θες, πάρε το κειμένο αυτό. Έλα. Κλάψε και λέγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Σούτα σήμερα θα μου φύγει το στέμα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με ψήφισε. Μόνο μάτια που να μην σου πέσει. Αγαπημένη της εβδομάδας. Και
που με έκανε Βασίλισσα του Πάμε Ρωμό. Τα στέμματα και οι μπέρτες είναι τα αγαπημένα μου. Αλήθεια ζω, γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τι έφτιασες στον από κόσμο. Μικρή ντύνομαι πριγκίπισσα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρήνη, αγάπη, υγεία και ευτυχία. Η κατάλογο. να είναι όλοι ευτυχισμένοι και υγιείς και να χαίρονται την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή και να χαμογελάνε. Ωραία. Αυτά. Η σειρά του Αντρέα τώρα. Να πω κάτι πριν τα... Ναι. Η ανάγκη... Τι... Λίγη πλάκα ρε εσύ, Αντρέα, μου. Δεν έχεις λόγο χιούμορ. Εσύ τι λες δηλαδή τώρα. Δεν κυκλοφορώ έτσι. Κρατάω κι εγώ κάτι. Όχι. Όχι, αυτό. Έλα. Να πω. Πού κοιτάω. Όπου θες, θα σε βρω. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με ψήφισε. Με την αγάπη του. Ναι, με την αγάπη του, με στηρίζει. Με την υποστήριξή του. Που με έβγαλε Βασιλιά, να πω. Τι γράφει εδώ, γιατί δεν το είδα. Βασιλιάς. Βασιλιά. Για μια μέρα. Δίπλα στη Στέλλα, βέβαια, που συμπαθώ και είναι top. Τι άλλο. Και θα αγωνιστώ για τα παιδιά μου. Και θα... Και θα... Και θα αγωνιστώ για τα παιδιά μου. Και θα αγωνι... Έτσι λένε στις και θα... Ναι, και θα αγωνιστώ για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και την παγκόσμια ειρήνη. Και την παγκόσμια ειρήνη. Ειρήνη είναι... Α, ειρήνη. Ναι. Ειρήνη. Okay. Και θα πολεμήσω. Τι άλλο. Αυτό. Να πολεμήσω τους κακούς. Ευχαριστώ, είμαι πολύ συγκινημένος και ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όλο τον κόσμο, φίλους, τα παιδιά εδώ, εννοείται όλα. Και τη Στέλλα και σένα Μαρία και όλη την παραγωγή και όλα τα... Το αξίζεται. Λοιπόν, αυτό, πέρα από αυτό το πανηγύρι που το κάναμε για πλάκα, έχει το εξής νόημα. Σήμερα εσείς είστε η Mrs. Power of Love, ο Mr. Power of Love, οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία σε αυτό το σπίτι. Θα έχετε αυτό το παιχνίδι εξουσίας να ασκήσετε. Δηλαδή. Θα διαλέξετε έναν άνθρωπο, να το πούμε, γενικό γραμματέα σας, βοηθό σας, έναν Στέλλα, έναν ο Αντρέας. Και θα αποφασίσετε στο δίπλα σπίτι, που σας έχουμε ετοιμάσει και κατάλληλο ντεκόρ για να κάτσετε. Στο παλάτι. Για έλα πιο εδώ να δούμε το σπίτι, τι σας περιμένει. Εσείς θα κάτσετε εκεί. Θα ζήσουμε τις απόκριες. Θα διαλέξετε δύο βοηθούς και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Θα δώσετε εντολές. Ποιος θα καθαρίσει, ποιος θα μαντάρει, ποιος θα πλώσει, ποιος θα στρώσει, ποιος θα σφουγγαρίσει, ποιος θα πλύνει, ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα μαζέψει. Όλα. Είναι υποχρεώ. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί στην εξουσία φαίνεται ο άνθρωπος. Ναι. Και επειδή ο κόσμος σας έκρινε τους πιο αγαπημένους, για να σας δούμε. Να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να ζητήσω ένα βοηθό και τον πάνω μου κάνει μασάζ. Ένα βοηθό θα ζητήσεις. Και τον πάνω. Και... Άρε, μόνο τον πάνω, να σου κάνει μασάζ. Όχι. Δεν θα του αρέσει του πάνω. Βοηθός, και με αυτό που θα διαλέξουμε τώρα. Θέλω να πάρω μια γυναίκα για βοηθό. Πάρε γυναίκα για βοηθό. Παραδουλεύτρα θέλει. Θα διαλέξετε έναν από τα παιδιά, αυτός που είναι ο έμπιστός σας, αυτός που θα σας βοηθάει, στον οποίο θα δίνετε τις εντολές και θα τις μεταφέρει στους υπόλοιπους για το τι δουλειές θα γίνονται μέσα στο σπίτι. Και είναι ο ίδιος αυτός που θα διαλέξετε σαν έμπιστος στο σπίτι, που θα βγείτε να πάτε στα χιόνια. Καθαρό. Διαλέξτε. Ένα άτομο δηλαδή. Ένα άτομο. Να διαλέξω. Ναι. Όχι. Διάλεξε εσύ. Άστο να διαλέξει εκείνος πρώτος. Χωρί κορίτσι, εγώ. Ό,τι θέλεις. Ένα ο καθένας έχουμε. Mm-hmm. Ή ένα και δυο. Ένα ο καθένας. Εγώ θα διαλέξω την Αλεξάνδρα. Εσύ Στέλλα ποιον θα διαλέξεις. Τον πάνω. Όταν λοιπόν η Στέλλα βγήκε Miss Power of Love και ο Αντρέας Mr. Power of Love και μας είπαν ότι θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τις διαταγές και αυτά, εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Λοιπόν, η Στέλλα με τον πάνω, ο Αντρέας
με την Αλεξάνδρα θα περάσουν στο διπλανό σπίτι. Θα διοργανώσουν το πάρτι τους και θα δεχτείτε ή όχι τα υπόλοιπα παιδιά. Όποιον δεν θέλετε να μπει στο σπίτι, δεν θα επιτρέψετε την είσοδο. Αν υπάρχει κάποιος που δεν θέλετε. Μπορεί να τους θέλετε όλους. Συμφωνεί. Ναι. Κύριε Βασιλιά, θα έχει φαγητό δίπλα, ξέρω. Ο Πάνος και η Αλεξάνδρα πάνε δίπλα. Πάνω. Εμένα ρωτάς. Μαζί με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Καταλάβατε πώς ποιο είναι μην το... πνιγείς, παιδί μου, μην πνιγείς. Έλα. Έλα, παιδί μου. Εγώ κατάλαβα, απλά δεν έλα, Βασίλισσα. Κάτσε στο χρόνο σου. Απλά, δεν έρχεται κανείς. Τι δεν έρχεται. Έλα, κάτσε μωρέ κάτω. Γελάω, εσείς με την πέρτα, είσαι σαν το σύστημα. Όποιος πάει να έρθει, όποιος πάει να έρθει δηλαδή. Και έλεγα τις προάλλες ότι δεν ντύθηκα τίποτα της αποκρίσης και ήθελα να ντυθώ κάτι. Είναι θεά. Ευτυχώς. Όποιος πάει να έρθει, δηλαδή θα του πούμε stop. Θέλεις κέτσαπ και μαγιονέζα. Θα το πούμε πίσω. Αυτό τι κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι απλά. Από τη μεριά μου όλοι είναι πρόδεκτοι. Ποιου θα καλέσουμε. Άκουσα με λίγο. Δώσε μου λίγο το. Είναι ένα παιχνίδι. Απλά κάποιοι με το δέχονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποια όρια στα παιχνίδια. Τι εννοείς. Ότι πρέπει να προσέξεις και τι θα πεις και σε ποιον. Γιατί ότι είναι ένα παιχνίδι, αλλά πώς φαίνεται το παιχνίδι. Φίλε, ένα παιχνίδι. Όπως το δικό μου το δωμάτιο που έγινε. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι στιγμής ήταν εκεί που έπρεπε και stop. Πιστεύεις ότι... Άκουσα, Μανίκο. Πιστεύεις ότι εγώ στο δωμάτιο δεν ήθελα να πας... Να πας... Μου επιτρέπετε να περάσω... Εννοείται, φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά, θα μιλήσω ο Βασιλιάς. Θα μιλήσω... Εγώ πήρα εντολές από τη Βασιλιά. Ελεύθερα. Ελεήμονες, πραγματικά. Δεν μπορώ. Έλα μέσα. Ελεύθερα. Έλα, εσύ τώρα είσαι εδώ, ήρθες. Φορτσάτο, διατρολάρισμα, σε βλέπω. Ως δήμαρχος. Είσαι δήμαρχος, εγώ Βασίλισσα. Ναι, εσείς είστε ανώτεροι, εγώ είμαι άρχον του τόπου δίπλα. Ως τοπικός άρχοντας. Κάνω μια παράκληση στη Βασίλισσα να έρθουν όλα τα παιδιά. Εγώ το είπα πριν φύγουμε, όλοι είναι project. Όχι, να έρθουν όλα τα παιδιά και θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Εγώ τους είπα να έρθουνε. Μπράβο. Και δεν έρχονται. Συμφωνεί και ο Ανδρέας. Ναι, τα παιδιά δεν είναι. Υπάρχουν όλα τα παιδιά. Να σας πω συγχαρητήρια. Τα σέβη μου. Πραγματικά. Και Βασίλισσα του μήνα, εγώ το έχω προβλέψει, το είχα δώσει άπειρες φορές. Συγχαρητήρια, τα σέβη μου. Σας πάω πάρα πολύ τα κόκκινα. Εντάξει, σας φίλησα το χέρι, τι άλλο θέλετε. Φτάνει. Πήγαινε στην κάμερα και πες. Συμφωνήσαμε με τον Ανδρέα να έρθουν όλα τα παιδιά μου, από Σοκράτη, το... Σοκράτη, τα σέβη μου. Να σου πω, σας είχα δώσει Σοκράτη, ότι θα είσαι σαν η μπόμπα της βραδιάς. Επειδή είσαι το δεξί μου χέρι, μπορείς να φας ό,τι θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελευθερά. Ευχαριστώ, Βασί. Κάτσε να βάλω και το θέμα μου. Τέλεια. Πείτε σε όλα τα παιδιά να έρθουν, άντε. Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι συμφωνήσαμε με τον Ανδρέα να έρθετε όλοι από εδώ πέρα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Σας το είπα εγώ και πριν φύγουμε από το σπίτι. Οπότε σας περιμένουμε. Είχε πολύ φάση σήμερα το επεισόδιο. Γενικά με αυτό το κοσεπτάκι της Βασίλισσας και του Βασιλιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, μπήκα και εγώ στο mood κάποια στιγμή. Μπήκα στο δίπλα σπίτι και τους έβλεπα και λέω: Βασιλιά μου, είσαι τόσο έσλαγνος. Και σε ευχαριστούμε μαζί, έτσι αν μπορείς να μας δώσεις λίγο φαγητό. Ένιωσα λίγο τοπικός άρχοντας, ας πούμε, της κοινωνίας δίπλα. Βασιλιάς, συγχαρητήρια. Ο Βασιλιάς πεινασμένος είναι, έχει κάτσει δίπλα στο τραπέζι, φύγει να φάνει καλεσμένη. Δεν μου αφήνει το πρωτάω. Βασιλιά, δεν σε έτσι είναι να φάω. Σούπερμαν! Μ' αρέσουν οι κάμπες και τα θέματα. Βασίλισσα, Βασίλισσα. Ναι. Δεν σου επιτρέπω. Καταρχήν, έλα κάθεσαι εδώ στο θρόνο σου. Καλά, κάτσε και τώρα και μη μιλάς. Και θα... Έλα, ναι. Είμαστε μοντέρνοι βασιλιάδες. Μπράβο.
Κρύψου, κρύψου. Έλα, φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Έλα, φάω. Ακού. Ναι, ρε, η άλλη έχει κόκκινο καπάξιλο. Είναι light. Δεν σ' αρέσει. Ωραίο. Οι άλλοι που έχουν αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο ακόμα με. Κοίτανε στα μάτια. Δεν σου άρεσε. Και εμένα. Πες παιδί μου, μ' αρέσει σου λέω. Κατά βάση δεν το έχω βάλει να ψεύσει στο φούρνο. Ωραία, μέχρι στιγμή που είναι λίγο έτσι είναι ωραίο. Θες να σου βάλω τέτοιο. Έχει άσπρο. Χρειάζομαι γάλα. Ναι, θα ήθελα λίγο. Θέλει. Θα ήθελα λίγο. Πάνω! Τι ωραία μου περνάμε! Show them your flame to the fire. Let me spray like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up like your aim getting higher. Είμαι κλικινοσκουφίτσα και θα με φάει ο κρυφός ο λύκος. Κακή λύκη, είσαι εδώ. Είμαι εδώ, κόκκινο σκουφίτσα. Αχ, με τρώει ο κακός. Πάμε, εδώ. Πάμε. Θα σου πρέψει, έλα, πάμε. 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 Έτσι εδώ κρατώ, έτσι άκουω. Έξεις να πω. Αυτό είναι το τραγούδι. Ναι. Είναι τόσο αυτά που νιώθω όταν τα μάτια σου κοιτάζω. Στο βλέμμα σου παρόλο λέξεις χάνω και κοπιάζω. Γιατί σε ένα όνειρο που είσαι υπαρκτό. Αγγέλος η θεά δεν σου φαντάζει αρκετό. Όλα αυτά που έχω για σένα δεν μπορώ να περιγράψω. Ένα τραγούδι δεν αρκεί, το όμως πρέπει να σου γράψω. Μια γλυκιά μελωδία, η κάθε νότα της φωνής σου. Ο χρόνος μου χαμένος αν δεν τον παίρνω μαζί σου. Πολύ τιμή και σπάνια μέσα στα δυο μου μάτια. Καρδιά από χρυσό, ανεκτήμητα καράτια. Είσαι η καλημέρα μου μαζί και η καληνύχτα. Ο ήλιος απ' τη μέρα μου τα αστέρια από τη νύχτα. Και εκείνο το χαμόγελο του κόσμου όλα τα γέλια. Μου κάνει πλάκα ο Θεός. Hey, hey. Είσαι έχει κάνει τέλεια. Πόσο τέλεια. Hey. Όσα έρθουν στη ζωή. Στη ζωή με στη ζωή. Να σε πάντα δυνατή. Κορίτσακι μου εσύ. Θα χορεύουμε μαζί. Ως που να έρθει το πρωί. Και σφιχτά θα σε κρατώ. Δίπλα μου σαν φυλακτό. Με στις αναποδιές. Να μου χαμογελάς. Να είσαι απ' τους πελάδες μου ο πιο γλυκός πελάς. Έτσι όλα τα θέλω σου για μένα θα είναι πρέπει. Όσο η καρδιά και το μυαλό τα επιτρέπει. Πες μου τι φοβάσαι. Για να γίνω και αυτό. Πες μου τι σε φοβίζει. Δεν θα το λυπηθώ. Η αγκαλιά μου στρώμα, τα χέρια μαξιλάρι. Και όλη μου η αγάπη να φωτίζει σαν φεγγάρι. Τόσες χιλιάδες λέξεις κι όμως μοιάζουν φτωχές. Θα γίνω το λιγνάρι σου με άπειρες ευχές. Στο χείλος του γκρεμού ή του κόσμου την άκρη. Θα έφτανα κορίτσι μου για να μην χάσει δάκρυ. Κι ας έρθουν όσα θέλουνε για μένα όσα πάνε. Αρκεί τα δυο σου μάτια φωτεινά να γελάνε. Πάντα θα με δω για σένα και θυμίσου. Όσα έρθουν στη ζωή. Στη ζωή με στη ζωή. Να σε πάντα δυνατή. Κορίτσακι μου εσύ. Θα χορεύουμε μαζί. Ως που να έρθει το πρωί. Και σφιχτά θα σε κρατώ. Δίπλα μου σαν φυλακτό. Άλλο βάλτε μας. Πώς νιώθεις, λέω που είμαι εγώ δημοφιλής αυτή την εβδομάδα. Πολύ όμορφα. Ωραία. Πώς νιώθεις τώρα που διάλεξες εσένα. Θα κάνουμε πια. Πίστευες ότι θα διαλέξω κάποια άλλη. Έστω και λίγο στο μυαλό σου. Αλήθεια θέλω. Και αλήθειες λέμε εδώ και ξέρω ότι τα λες όπως είναι και ωραία. Και αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι με έπιασε λίγο ένα χτυποκάρδι. Γιατί. Δεν ήξερα για άλλη. Μπορεί για άλλον επειδή δεν τον πάνω. Νομίζω ότι θα διάλεγε τον πάνω, αλλά. Δεν ήξερα βασικά τι θα μας πει η Μαρία. Καταλαβαίνεις. Δεν ήξερα τι έκπληξη είναι αυτή, ας πούμε. Μπορεί να έλεγε πηγαίνετε οι δυο σας. Γι' αυτό είπα εγώ ότι. Όταν ήμουν με τον πάνω, λέω ότι αν χρειαστεί να διαλέξουμε από ένα άτομο, εγώ θα διαλέξω τον πάνω επειδή είναι η Στέλλα. Mm-hmm. Κατάλαβες τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν η Στέλλα διάλεγε εσένα. Εγώ δεν ήθελα να διαλέξω τον πάνω. Το ίδιο είναι. Αλλά όμως θα διάλεγε η Στέλλα. Εσένα. Δεν ξέρω. Θα τη έκοβε. Αυτό εννοώ. Όχι, δεν είναι χαζή. Δεν τη θεωρώ χαζή. Τη θεωρώ πάρα πολύ έξυπνη. Μπορεί να έκανε ένα αστείακι και ξέρω κάτι. Και καλά, δεν ξέρετε τι γίνεται με εμάς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εσύ θεωρείς ότι δηλαδή δεν ξέρουμε για εμάς. Τι βλέπει.
Δεν ξέρω τι βλέπει εσύ και τι θεωρεί και τι πιστεύει. Δεν ξέρω εγώ τα πιστεύω της Στέλλας. Μπορεί να θεωρεί ότι είναι ένα παιχνίδι. Μπορεί να θεωρεί έχει ότι είναι τίποτα. Έχει φύγει το κραγιόν. Όχι. Γιατί. Ρωτάω. Έχω εγώ τέτοια πάνω μου. Έχεις. Μου φίλησες. Ναι. Βγάλτε μου λίγο να μην νιώθω, να μην είμαι έτσι. Βγάλτε μου λίγο. Πάμε. Δεν θέλω να είμαι έτσι γεμάτος. Δεν είσαι. Ναι, εντάξει. Δεν έχω. Έχω. Τι του λες τώρα, πες μου λίγο, τι του λες. Για δώσε με φίλη εδώ, που είναι δίπλα στο αστεράκι. Όχι. Θέλω να με φίλησε ένα δίπλα στο αστεράκι. Γιατί είσαι τόσο πεισματάρης, πες μου. Σου ζητάω κάτι και δε, δηλαδή, τι σου είπα δηλαδή, κάνει κολουτούμπες. Βγαίνει εδώ το κόκκινο, ήθελα να δω να βγαίνει. Γιατί είναι μια χαζομάρα αυτό που λες. Δεν είπα. Άμα μου πεις εσύ, Αντρικό, πιάσε μου λίγο αυτό το πορταδίφ. Δεν θα σου το πιάσω. Θα σου πω μη με διατάζεις, πάρ' το μόνη σου. Επειδή σε κοιτάξα έτσι περίεργα. Δεν είπα κάτι. Όχι, εγώ σου το λέω. Εντάξει, πάμε να συζητήσουμε άλλο τώρα, γιατί αυτό είναι με πολύ λεπτομέρεια. Τι? Είναι λεπτομέρεια αυτό τώρα. Θέλω αυτά τα πράγματα και δηλαδή δεν είναι κάτι. Και εσύ μπορώ να πει. Πήγαινε να φτιάξουμε καφέ. Εντάξει, το ξέρω, φτιάξω. Μα δεν είναι ότι. Τι θες να κάνω, θες να πεις κάτι καταγή. Όχι, εντάξει. Δεν είναι διαταγή. Διαταγή ξέρεις τι είναι. Τώρα είναι το πρώτο μας καυγαδάκι αυτό. Όχι. Δεν είναι καυγάς. Είναι το τι θέλω και το τι ζητάω και το τι είδα. Είναι δυο παρατηρησούλες, να το πω έτσι. Μία παρατηρησούλα είναι. Δεν είναι καυγάς. Δεν θεωρώ ότι είναι καυγάς. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είναι καυγάς. Και πιστεύεις ότι είναι καυγάς. Ε, πες μου λίγο. Ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις. Εγώ γελάω, δεν με νοιάζει. Πιστεύεις ότι είναι καυγάς ή να το αναφέρεις. Και καλά ότι αυτό που λες τώρα. Δεν είναι καυγάς, είναι μια παρατήρηση. Απλά θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε για πολύ πιο ωραία πράγματα από το μεσημέρι. Μπορούμε, αλλά όμως να διορθώσουμε και αυτά. Να ξεκινήσουμε από αυτά που είδαμε. Εντάξει, δεν μου αρέσει να με μαλώνεις. Δεν σε μαλώνω. Με μαλώνεις. Α, δεν είναι. Να σου πω, δεν σε μαλώνω. Πιστεύεις ότι σε μαλώνω. Ναι. Δεν σε μαλώνω, σου λέω. Διαταγή είναι άλλο πράγμα. Να το πεις με ύφος. Να πεις πήγαινε εκεί, τώρα. Αυτό είναι η διαταγή. Πήγαινε φέρε μου τα παπούτσια τώρα. Ακόμα δεν είσαι. Πήγαινε φέρε μου τα παπούτσια. Αυτό με το ύφος. Καταλαβαίνεις. Ενώ αυτό που σου είπα δίπλα, ότι βάλε μου λίγο ρε εσύ σου λέω. Είναι διαταγή. Γιατί είσαι τόσο παραπονιάρης. Δεν είμαι παραπονιάρης, απλά σου λέω, κοίταξε το λίγο δεν θέλω να βρίσκω λάθος σου. Δεν θέλω να βρω λάθος σου. Και αν το κάνεις, και ακόμα περισσότερο. Οπότε το ίδιο θα να πεις και εσύ για μένα. Μπράβο. Ναι, μου το λες, θέλω να το δω. Στο είχα δει από την πρώτη στιγμή. Ωραία, μου το είπες και πάλι με το ξαναλέσεις, θέλω να το δω κιόλας. Φωνάζεις. Δεν μου αρέσει να μου φωνάζεις, ναι. Εργάλισες. Ωραία, αυτό σου φύγασε, δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Εσύ πώς νιώθεις που... Κάτσε πει κοντά. Εσύ πώς νιώθεις που... Αυτό δεν είναι διαταγή δηλαδή. Αυτό μου αρέσει να μου το λες. Αυτό δεν το πήρες σαν διαταγή. Γιατί ήτανε. Αυτό ήταν διαταγή. Τσακίσου όλα εδώ δίπλα. Ναι, πες. Αυτό σου αρέσει δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αυτά με αυτά δεν κάνει ωραία αντίθεση. Δεν μ' αρέσει αυτό το μαξιλάρι. Πάρε κοινό. Κάνει τώρα. Τώρα που μας βλέπουν αυτοί, έχουμε γίνει η ρεζίλη των σκυλιών. Γιατί τι έγινε, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Δεν θέλω να μας βλέπουν, δεν θέλαμε για τα δικά. Τι λες, μωρέ. Δεν μας ενδιαφέρει, είπαμε, οι κάμερες και τίποτα. Και τηλεόραση. Θες να κλείσω την τηλεόραση. Ναι, κλείστε να. Λέω να μου κάνω για μένα ένα δώρο, να κάνω snowboard με την Αθηνά. Τώρα πριν γιώσουν τα χιόνια. Ξέρεις, όσο και κοντά να το βάλεις, δεν θα αλλάξει το πώς το ακούω. Μιλά λίγο πιο δυνατά. Εμένα δεν ακούω. Δεν σε ακούω, ρε, δεν σε ακούω. Με ακούς από το... από το μικρόφωνο. Εγώ θα ακούσετε να μας εμένα είναι κλειστό, παιδιά, γι' αυτό μιλάω από το δώρο. Καλά, χωρίς το μικρό να δεις καλά, θα πάω τσι άλλο. Μα νομίζω το ίδιο κρατάτε. Ένα κρατάτε. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά εδώ στο σπίτι παρόβλαβες. Ένα το ίδιο κρατάτε. Κι εμείς. Αφού είναι ένα κρατάει. Εσείς ξέρεις. Το δικό σου κρατάει. Επειδή δεν βλέπω το άλλο, δεν βλέπω το άλλο, ρε. Μπορεί να μην είμαστε κριτικοί, αλλά είμαστε άνθρωποι. Δεν βλέπω το άλλο, γι' αυτό. Λοιπόν, να σου πω δυο μαντινάδες, Μιχάλη, που ξέρω.
Δύο ξέρω δηλαδή και θυμάμαι και τις λέω που και να πάω. Κριτικό live έχουν, λέω παιδιά, θα σας πω εγώ λόγια με την άλλη. Η μία είναι. Δεν τη λέω με προφορά, αλλά τέλος πάντων. Δεν μοιάζουν τα μάτια σου με μάτια άλλου κόσμου. Εκεί τα ξέτα μια φορά και δειράνε το φως μου. Μάλιστα το 10 πόσο βάζεις. 8. Α, καλό είναι. Και ένα άλλο. Κάθε πρωί ξυπνώ φορώντας μαύρα ρούχα. Γιατί πενθαίνω ανέρωτα από αδυναμία του. Παλή αυτή, πιο δυνατή. Καλό, ε. Αυτά ξέρω. Εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν μπορώ να αποστηθήσω. Έχω πάει σε πολλά έτσι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ωραία, επειδή μου όποτε βλέπω ένα κριτικό που είτε σε live ή οπουδήποτε, του λένε πες μας μια μαντινάδα. Και τι λέει κατευθείαν, θυμάστε. Ή σας έρχονται εκεί τη στιγμή. Τόσο εύκολο είναι. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Πιο παλιά που έκανα παρέα, πιο πολύ έτσι με πηγαίναμε σε τέτοια, ήξερα κι εγώ τώρα, έχω να πάω 2 χρόνια και δεν ξέρω. Δεν θυμάσαι καμία. Όχι. Έχασα το βράδυ με μία, αλλά δεν θυμάμαι. Τι καθόμουν σε κοιτάξω καλύτερα, αφού ήθελα. Και τίποτα αυτό λέω στον κόσμο, ότι μου αρέσει η Αλεξάνδρα και μου λέει γιατί δεν φιληθείτε, δείξτε το έτσι, μου κάνει, ο κόσμος μιλάει. Τους λέω, εντάξει παιδιά, σιγά σιγά, δεν είναι να μας βγει έτσι. Μου λέει, δεν σου βγαίνει, μου λέει, τους λέω, μου βγαίνει, εντάξει, αλλά όμως θα ήθελα, ας πούμε, να βγει και στην Αλεξάνδρα, καταλαβαίνεις. Θα της βγει όμως η Αλεξάνδρα, της λέω, δεν ξέρω, μπορεί να ήθελε, ας πούμε, ένα φιλί, ας πούμε, όπως φίλησε το πρώτο φιλί του πάνω με τη Στέλλα. Έτσι, ένα πεταχτό, ξέρω εγώ, τι μέσα και κρυβόταν, έπαθε. Ντράπηκε η Στέλλα. Αυτό, κάπως έτσι. Και τους λέω, εντάξει, όταν το νιώσω, τους λέω, θα... Τους λέω, δεν θες να σου πω ότι λέει ο κόσμος. Αυτό προσπαθώ. Μπορώ. Τι μπορώ. Τους λέω ότι, εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνουμε όταν το νιώσουμε, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω, όταν το νιώσουμε, θα το κάνουμε μαζί, να το νιώσουμε. Το θέμα είναι εκείνη τη στιγμή να το νιώσουμε μαζί, εννοώ ταυτόχρονα. Καταλαβαίνεις. Όχι, δηλαδή να φες εσύ και όχι να μην θέλω εγώ, να θέλω κι εγώ. Το θέμα είναι να θέλουμε και... Καταλαβαίνεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι άλλο να μου πεις. Και σε ρωτάω. Κοντά θα μου μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάω. Και θα με κοιτάς στα μάτια. Δεν μπορείς. Εγώ εμένα μου αρέσει να μιλάω έτσι, τέτα τέτ, τόσο τέτα τέτ. Κοίτα με λίγο. Αλεξάνδρα, τι είναι, φυσάει. Δεν αισθάνομαι. Γιατί? Δεν ξέρω, έχουμε έρθει πολύ κοντά σήμερα. Τι εννοείς? Τι πιστεύετε για το βράδυ? Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή, ειδικά. Ένα άλλο παιδί μου πιστεύετε, ξέρω εγώ, ότι θα το πάρει Στέλλα ή θα το πάρει Ανδρέας. Ο Ανδρέας. έτσι θα γίνει. Να σου πω, κοίταξε, εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό σου, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι έλεγα. Άλλο άντρας το πάρει. Άλλοι εμείς. Αλλά... ποτέ δεν ξέρεις. Στατιστικά, άντρας. Μα στατιστικά. Τον έβαλε και καλά ο κόσμος στον Ανδρέα μέσα. Ναι, εντάξει. Να το πας έτσι. Ναι. Να τον ψηφίσεις, να το πάρει. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, πώς λένε. Καταλαβες. Κατάλαβα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ναι, εντάξει, ναι. Θα μάθουμε σε λίγες ώρες. Απρίλιο, Μάρτιο, κοντρά το θέρο. Τι να δει. Τα λάβε. Μαύρησα καθόλου. Αρκετά. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Τίποτα δεν μου πάει καλά. Όλο είμαι υποψήφια. Κλάψε λίγο, θέλω να δω δάκρυα. Αλλά όχι, θα χαλάσω μέχρι. Κάτσε, το κολλούρι το έχω μέσα. Πες μου, λέω, πώς νιώθεις. Εξήγα μου τούτο, εξήγα μου.
Ποιος δημιουργά ίντριγες, Μαρίνα, γύρω από το όνομά σου. Έχετε δει μια φωτογραφία που ανέβασα χθες στο Instagram και είναι ο Τσάνκ και λέει «Ε, Ψάκη, πώς καταλαβαίνεις, υποψήφια για αυτή την εβδομάδα, για πέμπτη συνεχόμενη φορά, είναι η Μαρίνα». Να σου πω λίγο κάτι. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μετά όταν τελειώσουμε. Μένει στη Θεσσαλονίκη. Καλέ, ναι. Α, ναι. Την ξέρεις, είναι να την αφήσω. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα έρθω. Εντάξει, όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μου πείτε ποια είναι, τι κάνει, γιατί το συγχαρητήριο. Είναι ό,τι πιο hot υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ό,τι πιο hot. Και τι κάνει, δεν ξέρω. Γούστα είναι, hot. Για μένα δεν είναι hot. Και εμένα. Ναι, είναι το αποθυμένο μου. Την έχω, δεν ξέρω. Έχω πάθει κάτι με την. Εδώ και 6 μήνες, φαντάζομαι. Τρελαίνω. Θα μπορούσα να σου λέω να με πατάει, γίνεται να με πατάει και να περπατάει πάνω μου. Και εγώ να σένομαι. Απλά για να βήματι. Μη λερωθεί η κοπέλα. Σου κράτη. Ξέρω πολλά πάθη που αν θες μπορείς να έρθεις και να κάτσεις κάτω και να σε πατάει. Εγώ θέλω μια να δώσεις μία. Εγώ θέλω μια να τσίνω να με πατάει, γίνεται. Τι είπες, Κλόη? Λέω Σοκράτη, ξέρω πολλά πάρτι που μπορείς να έρθεις μαζί μου, που μπορείς να ξαπλώσεις κάτω. Και δεν χρειάζεται να είσαι και ζάμπλουτος. Και δεν δίνεις μία. Πας και φτωχός. Και μ' αρέσουν όλα τις. Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Μ' αρέσει αυτό που κάνει το έτσι. Άρα θα μπορούσε να σε αρέσει και η Στέλλα. Η Στέλλα, όχι. Δεν έχει καμία σχέση η Στέλλα με την Άννα Τούνη. Όχι. What? No. Γιατί η Άννα Τούνη έχει διαφορετικό τρόπο μιλίας η Άννα Τούνη. Έχει διαφορετικό τρόπο που σε κοιτάει. Είναι με το χαμόγελο συνέχεια. Αλλά εντάξει, είναι γούστα αυτά τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό. Αν μου λες Στέλλα Ιωάννα Τούνη, δεν τη συγκρίνω. Την Ιωάννα Τούνη έχουν και πάνε, δεν γίνεται. Τίποτα, έχει γίνει χαλή, τη έχουν πατήσει, έχει πάθει τώρα μια μεγάλη. Θα σε παρηγορήσω. Σήμερα στο καλά, πριν το πάρτι που κάνουμε. Όσο κρατήσει λοιπόν, αν μπορεί να τον πατήσει λίγο, να περπατήσει πάνω. Σήμερα στο καλά, πριν το. Το πάρτι που κάνουμε, ναι. θα πρέπει να σε στηρίξω ψυχολογικά. Πώς έχει λένε το παιδιά. Γιατί, για παιδί για τον Χαβιέ που λες. Μπαρντέ. Ακούς, γι' αυτό είναι υποκειμενικά τα γούστα. Και σε υποθέτω θα σου βγάζει τα γούστα σου, ξέρω εγώ. Όχι να την πατήσει όμως, κάτσε συγγνώμη. Ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί ένας άντρας φέρεται σε μια γυναίκα σαν βασίλισσα, είναι διαφορετικό τώρα αυτό. Θα πατήσω σε μια γυναίκα. Εμείς σήμερα έχουμε τη δικιά μας βασίλισσα σε αυτό το σπίτι. Οπότε έχουμε δικιά μας βασίλισσα σε αυτό το σπίτι σήμερα και βασιλιά. Και παλάτι. Να ξανακάνουμε δηλαδή. Το έχω πείσει η Κυριακή. Πάντως, άμα θες να γίνεις, γιατί άκουσα σήμερα, λες θέλω να ξαναγίνω ο Σοκράτης που ήμουνα στην αρχή, ξέρεις ότι πρέπει να μαλώσει μαζί μου. Μόνο έτσι θα ξαναγίνεις ο Σοκράτης που ήσουν. Είδες πώς την έβαλα. Θα θέλει τώρα. Μιχάλη, τι ζώδιο είσαι. Κάνε ένα κλικ πιο εκεί. Νομίζω σαν και εσένα. Νυχτής. Με σκορπιό δεν είσαι. Ρε παικτάρα. Νυχτής με σκορπιό δεν είσαι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω. Κάνε ένα κλικ. Ωραία. Κάτσε, ρε. Χωρίς μακελάρι. Ελθείς. Εσύ είσαι Φεβρουάριο ή Μάρτι? Μάρτι, ε. 13. Και πώς τυχαίνει πάντα 13 ή Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13. Και αδερφή μου ηλθείς, νομίζω είναι 12 η αδερφή μου. Αλήθεια. Ναι, νομίζω 12, πάντως εκεί πρέπει να είναι κάπου. Κάνε να δείξεις την αδερφή σου. Κάτσε να σου πω, ήμουνα τότε στην Αθήνα, πριν έρθω. Δεν θυμάμαι και πόσο ήταν όταν ήρθα. Θα έρθω εδώ πόσο είχε. Δεν βαριέσαι, είναι νυχτής. Και οι δύο νυχτής, ρε. Ναι. Μεγαλύτερη ή μικρότερη αδερφή? 4 χρόνια με περνάει, μεγαλύτερη. Ναι. Ωραία, μπράβο. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, τελευταία, ποιον χρόνο... Πρώτη φορά στη ζωή μου το βλέπω αυτό. Ποιο? Να έχεις εδώ ελιές, το έχεις παρατηρήσει ποτέ? Πολύ δύσκολο να βγάλεις την παλά μου. Όχι, σ' άλλα σημεία που είναι δύσκολο να βγάλεις. Και εδώ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος γι' αυτό. Για να είσαι μοναδικός. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση στο χαρακτήρα με την αδερφή μου. Ναι, ο άντρας με τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο. Να σου πω κάτι, επειδή έχω και έχω φίλοι ηχθεί, μοιάζουμε πολύ στο σκεπτικό. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Όχι, στην ηλικία μου είναι αυτή.
Μοιάζουμε σκεπτικό πολύ. Για με την αδερφή μου καθόλου. Καθόλου. Πώς είναι δηλαδή η αδερφή μου? Εγώ ρε παιδί μου, είναι πιο ξύθιμη η αδερφή μου. Α, σαν και εμένα είναι. Είναι οξύθιμη πολύ. Όταν ήρθα εδώ, μου λένε ποιο είναι ένα από τα λατωματά σου. Μάδεψε τι είπα. Οξύθιμη. Η αδερφή μου έχει να σου πει κάτι στο πει. Και καταρχάς, ζηλεύει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, όχι η κακιά, όχι πάει η κακία, αλλά νιώθει και καλά ορισμένες φορές ότι δεν την αγαπάνε, ότι δεν... Έτσι πρέπει να είσαι. Αχ ρε, τη γλυκούλα. Ναι. Πω πω, είναι και ευαίσθητη. Ναι, είναι, αλλά δεν το δείχνει. Σιγά σιγά! Τα βλέπω! Ναι! Δεν θέλω με αυτό το ζευγάρι. Και συμπαθείς. Δεν είναι το. Τι να κάνω εγώ. Θέλετε να πάρουμε? Κάτσε! Έλα. Θα κατασφαλωθώ, γυρνάς κάθε μικραμένος. Που θα κάτσουμε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Το μικρό σπίτι. Να το. Το κουκλόσπιτο για εμάς τα κουκλάκια. Χωράμε. Για να δω, εγώ χωράω. Εσύ δεν χωράς. Πάνω. Καλησπέρα σας από το σπίτι του Ζάρλο Μιζεράκη. Okay. Η κυρία Μιζεράκη μόλις βγήκε το σπίτι της, είχε μεγαλύτερο όταν ήταν τίγρης, αλλά τώρα που είχε γίνει γατάκι, της πήραμε μικρό. Άντε βρε! Κάτσε κάτω και άσε τις λακιούλες τώρα εδώ. Χαίρομαι πολύ όταν βγαίνουμε έξω και παίζουμε διάφορα παιχνίδια στην άλλη φορά όπως στο bowling. Νιώθω ότι είμαι μικρή πάλι. Όχι ότι τώρα μεγάλος, αλλά λέμε τώρα. Θέλω να μεγάλες τις χάλασες. Μια ωραία μαζί σου. Κι εγώ αγάπη μου, περνάω πολύ όμορφα. Εντάξει, μας έχει πάει και καλά, έτσι. Έχουμε πάει bowling, έχουμε πάει φαγητό, έχουμε πάει χιόνια. Χιόνια στο καμπανάριο. Τι άλλο πια. Οι Μαλδίβες μας λείπουνε. Τώρα πρέπει να πάμε παραλία. Ναι. Οπουδήποτε. Πέρασε όμορφα σήμερα. Πέρασε πολύ ωραία, γιατί όπου και αν πάμε και είμαστε μαζί περνά ωραία. Δεν νιώθεις έτσι? Έτσι τι? Ότι ηρεμούμε λίγο από το σπίτι, ότι ξεφεύγουμε λίγο, ξέρω ότι το νοιάζουμε.
Όταν σε κοιτάω, νιώθω συνέχεια ότι ήρεμο. Τι είμαστε καλύτερα μαζί έξω. Λάμπεις περισσότερο όταν είμαστε έξω. Το χιόνι φταίει που κάνει αντανάκλαση. Ο Μιχάλης γιατί κάθε με την Τζούλια. Άρα ήμουν το παιχνιδάκι σου. Ψεύτρα. Αντρέα, η Τζούλια σου είναι αδιάφορη. Ναι ή όχι. Όχι. Ακόμα το νιώθεις, Αντρέα, αυτό ότι ναι. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Δεν μπορώ να πω ονόματα τώρα, θα τους ρωτήσω. Από τέτοιους ανθρώπους, λοιπόν, τους οποίους εγώ έχω ανοιχτεί και έχω δώσει το δρόμο να δούνε μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου και αυτοί πατάνε μέσα σε αυτό, τους διαγράφω. Δηλαδή τον Αντρέα τον έχεις διαγράψει. Σαν φίλο μου, ναι. Κολλητός εγώ, δεν είμαι τον Αντρέα. Θέλω να ξεκινήσω με το κομμάτι της προστασίας. Η Κλαούντια πρώτη. Εξηγηθήκαμε αρκετά με τον Νίκο. Αισθάνθηκα πολύ πιο άνετα. Και ας μην βγει κάπου, πραγματικά. Αλλά του δίνω την ασυλία. Αθηνά, θα την έδινα στον δώρο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν έχει να διακινδυνεύσει κάτι. Νίκο. Τώρα αυτό είναι το δύσκολο. Ένας παίκτης του Power of Love θα αποχωρήσει από αυτό το σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί έχω ψηφιστεί από σένα 4 συνεχόμενες φορές και μου δίνεις την εντύπωση ότι υπάρχει μια εμπάθεια προς το άτομό μου. Σε ψηφίζω γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να δεις κάποιον ερωτικά μέσω παιχνίδι τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν το έχω ψηφίσει ποτέ ως τώρα αυτό το άτομο και δεν περιμένω ότι θα φτάσω στο σημείο να το ψηφίσω. Τα πράγματα δυσκολεύουν.